οι έρευνες και μισό λεπτάκι να βάλω για άλλο, θα σου πω πιανού, μάλλον ψυχοθεραπευτή θα είναι. Ναι, είναι ψυχοθεραπευτής του Steve McCown. Όσοι λέει στολίζουν νωρίτερα για τα Χριστούγεννα, είναι άνθρωποι ευτυχισμένοι στη ζωή τους. Και αναρωτιέμαι, επειδή συνήθως στολίζουμε νωρίς όλοι όσοι έχουμε κάνει παιδιά, γιατί τα παιδιά στο ζητάνε. Το ζητάς κι εσύ βέβαια. Μήπως τελικά πιο ευτυχισμένοι ένα τσικ ίσως είναι αυτοί που έχουν δημιουργήσει την οικογένειά τους, που μπορεί βεβαίως να τα λέμε και αυτά. Να λες δεν έχω χρόνο για μένα, να τρέξει όλη μέρα, να μου φτάνουν τα λεφτά που βγάζω, αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι μοναδικό. Είναι και δικαιωθήκαμε γιατί στολίζουμε από τώρα. Εγώ ετοιμάζομαι. Και το κύριο... Εγώ στολίζω πολύ νωρίς πάντα εκεί του Αγίου Στυλιανού, να προλάβω τα γενέθλια του Άγγελου που πάντα με απασχολούν. Και το ίδιο κάνουμε και εδώ μέσα. Να το ευχαριστηθούμε, να το νιώσουμε. Ρε, μα δεν νιώθουμε διαφορετικά μόλι στολίζουμε. Να το ζήσουμε. Τώρα μην μου ταραχτεί και ο Βόρκ, να του πω κανένα. Και Βόρκ, μήπω πρέπει να στολίσουμε καμιά δύο εβδομάδες νωρίτερα. Εντάξει, νωρίς στολίζουμε. Δεν μπαίνει ο Δεκέμβρης για να στολίσουμε εμείς εδώ. Όχι. Αλλά ρε παιδί μου, αλλάζει το σκηνικό όλο. Αλλάζει το πλατό. Το κρατάμε μετά όμω. Το κρατάμε μέχρι το Αγιαλίδη. Το Πάσχα στο σπίτι. Ναι. Ε, όχι, αλλά εντάξει. Αχ, το ξεστόλισμα είναι βαρύ. Μπορεί να μην το κάνουμε ακριβώς στο Γιαννιού, να φάμε και μια εβδομάδα. Ναι. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Αυτό είναι το δύσκολο. Για να το άρμα... σήμερα, δεν ξέρω για εσάς, τα έχω όλα κανονισμένα. Γιατί θέλω να μου μπει νωρίς το Χριστούγεννο. Το Χριστούγεννο. Ναι, καταρχήν γιατί... πρέπει να μας μπει με γούρι. Ναι. Και γι' αυτό εγώ σήμερα δεν είχα μόνο να σας πω έρευνες, δεν θέλω να σας πω ότι ξεκινάμε τα στολίσματα. Θέλω να σας πω ότι θα είμαι το γούρι σας και πάλι, αλλά έχω διαλέξει γούρι που θέλω να είναι και το δικό σας γούρι. Έψαξα στην αγορά χτες, ήμουνα στο μόλ και κόβα τις βόλτες μου και έψαχνα να βρω γενικώς τι γίνεται και πώς γίνεται. Λοιπόν, το γούρι το βρήκα και είναι εδώ στην αγκαλιά της εταιρείας Lilalo. Και επειδή δεν θέλω να ξεκινήσω δείχνοντάς σας μόνο το γούρι, καταρχήν ένα μέρος από τα γούρια τους, που είναι πάρα πολύ ωραία, μπορείτε να δείτε στο Instagram που ανέβασα φωτογραφία. Δεν ήξερα να βάλω κρεμαστό, να βάλω του χεριού. Θεωρώ ότι του χεριού είναι πάρα πολύ εύκολο, είτε για αγόρι, είτε για κορίτσι, είτε για νεαρό, είτε για κανονικό, σαν και εμάς έτσι λίγο έτσι. Πώς μας λέτε εμάς, ας πούμε, νεαρό, νεαρή, όχι, αλλά έχουμε μια εσάνς νεότητας που θα μείνει για πάντα. Και έτσι λοιπόν κατέληξα και σας έβαλα για να πάρει ένας από εσάς το γούρι της χρονιάς από την εταιρεία Lilalo. Είπα να ανεβάσω τελικά τα βραχιόλια. Μ' αρέσει που είναι με το σκηνάκι, μ' αρέσει που μου δίνει την ευκαιρία των χρωμάτων τα οποία εγώ τα αγαπώ και τα θέλω στη ζωή μου. Και από εκεί και πέρα το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να διαλέξεις το χρώμα που θέλεις. Θέλεις αυτό που κάνει λευκό χρυσό, αυτό που κάνει το κλασικό χρυσό, θες το ροζ χρυσό, ό,τι σου κάνει κέφι εσένα. Βρε γούρι σωστό να είναι και ωραίο και να δείχνει τα χέρια μας καταπληκτικά. Και φυσικά για αυτούς που αγαπούν τα κρεμαστά, φυσικά και υπάρχουν. Άρα, από το Instagram, ένας από εσάς θα κερδίσει το γούρι της χρονιάς από την εταιρεία Lilalo και θα είναι για το χέρι. Και από εκεί και πέρα θα δείτε και άλλα δώρα που έχω ανεβάσει, αλλά τα υπόλοιπα θέλω να τα δούμε και μαζί. Δηλαδή, ας πούμε, επέλεξε αυτό το δαχτυλίδι να το κερδίσει μία από εσάς, γιατί θεωρώ ότι είναι απίθανο, είναι πολύ ωραίο το σχέδιό του, είναι και κλασικό και μοντέρνο. Σε ποια κάμερα θέλετε να το δείχνω? Μάλιστα. Λοιπόν, το οποίο βέβαια εγώ έκανα κολπάκι μέσα στο καμαρίνι μου. Αυτά τα δύο τα βάζω μαζί. Μη βλέπετε που ψιλοκλίνει αυτό. Θέλω να κλείνει γιατί θέλω να κάνω ένα μοναδικό σχέδιο δικό μου. Δηλαδή, αν μπείτε σε κατάστημα Lilalo, εγώ προτείνω δοκιμάστε αυτά τα δύο δαχτυλίδια που τα έκανα σχεδιάκι μόνη μου και πολύ μου άρεσαν. Και μη στεναχωριέστε που το σκεπάζει γιατί το κάνετε μοναδικό σχέδιο. Διότι αν είναι να είναι απλά έτσι, γιατί είναι έτσι. Αλλά έτσι όμως. Τι λέτε. Όσο για βραχιόλια που και από αυτά θα σας δώσω δώρο, έχω διαλέξει απίθανα πράγματα. Και να θυμάστε ότι τώρα πια η μόδα δεν λέει βάλτε ή μόνο ασημή ή μόνο χρυσά. Λέει μη φοβάστε, μπερδέψτε τα, αισθανθείτε και προχωρήστε. Lilalo και έρχομαι. Down that line. Λοιπόν. Πάντως σήμερα, παιδιά, έχουμε ένα τέτοιο κάλεσμα. Να τα λέμε και αυτά. Εγώ θέλω κάθε μέρα να βλέπουμε λίγο πώς είμαστε.
Πραγματικά σήμερα πάμε στο ίδιο μαγαζί καλεσμένοι. Εσύ πας στο βραδινό κάλεσμα. Εμείς πάμε στο βραδινό. Διαφωνώ. Είμαστε, παίζουμε πάρα πολύ κοντά, είμαστε πάρα πολύ σωστά. Το δικό μου έχει λίγη γυαλάδα παραπάνω, δεν λέει κάτι. Μα εμείς θα πάμε με τα πουλόβερ και στάρεις με τις ραφτάλα. Πουλόβερ το λες αυτό με τόσο άνοιγμα μπροστά και τόσα ζώα επάνω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ζούγκλα. Μα είναι δυνατό. Εμείς θα φύγουμε κάτι σε 9 και λέμε τα εσύ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα είδε. Τα είδε, Τάσο, φίλε μου, εσένα θα ρωτήσω. Έξαλλο είμαι. Εσένα θα ρωτήσω, είσαι έξαλλο. Δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν. Δεν γίνεται στου 350 ζευγάρια τα 232 να λένε ότι δεν θα χώριζαν για την απιστία. Έγινε έρευνα, βέβαια, δεν την κάναμε εμεί. Είναι έρευνα του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών. Βέβαια, δεν λέει ηλικίες. Μήπως είναι άνω των 60 που φοβούνται να μείνουν μόνοι. Και λέει, δεν πειράζει, μωρέ, 60. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα θα χαλάσουμε λεφτά να χωρίσουμε. Για ποιο λόγο, αφού φτάσαμε στα 70. Τότε, ρε παιδιά, γιατί χωρίζουν τόσο πολύ ζευγάρια. Ξέρεις γιατί χωρίζουν πολύ στη μεγάλη ηλικία. Χωρίζουν πολύ, το έχω παρατηρήσει. Διότι δουλεύουν, έχουν την καθημερινότητά του και ξαφνικά βρίσκονται μαζί στο σπίτι ύστερα από 30-40 χρόνια δουλειά. Και βλέπει ο ένας τον άλλον και τρελαίνονται, παιδιά. Και πάνε και χωρίζουν. Χωρίζουν και για φορολογικούς λόγους, το ξέρεις. Α, όχι, δεν παίρνουν τέτοια. Ναι, και οικονομικά. Γιατί εσύ αυτά τα παίρνεις σαν δάχτυλα. Για παίρνουν. Το ξέρω, το ξέρω. Γιατί δεν σου δίνουν σύνταξη. Τι εννοείς, βοήθησέ με λίγο με τη σύνταξη. Υπάρχει, όταν είναι μαζί, υπάρχει θέμα με τη σύνταξη. Ότι τι, μπαίνουν στην ίδια δήλωση και φαίνεται πιο μεγάλο το ποσό. Αν έχει ακίνητη περιουσία. Είναι δύο άτομα που δουλεύουν όμως. Ναι, έρχεται όμως η εφορία και την πληρώνουν μαζί. Άρα χωρίζονται, αλλά μένουν μαζί. Και κάποτε παντρευόντουσαν νομίζω για να παίρνουν πιο εύκολα δάνειο για να μπορέσουν να ανοίξουν το σπίτι του. Τώρα το πάνε ανάποδα. Πάντα δάνεια. Τα έχουμε ξεχάσει τα δάνεια. Δεν έχουμε δάνεια. Να πω κάτι όμως. Το εντυπωσιακό δεν είναι που οι 111 έπαιρνα εγώ δεν απαντώ γιατί φοβούνται λίγο. Όχι, δεν ξέρω και τι να πούνε. Με ποιο αλήθεια πέφτω πιο κοντά σε αυτά που πρέπει να πω. Επίσης, είναι στο κύκλο. Δηλαδή, 300 ζευγάρια, 7 μόνο θα χωρίζουν για την απιστία. 7. Μήπως ήταν μπροστά ο σύντροφος και δεν μπορούσε κανείς να τοποθετηθεί. Γιατί είναι στα ζευγάρια το τεστ αυτό, η έρευνα. Ναι, 7 και 6 που είμαστε εμείς, 13 αυτοί που θα χωρίζουν. Είναι βέβαιο. Μην μου πείτε ότι θα τις συγχωρούσατε όλοι. Εγώ δεν θα χώριζα, συγγνώμη. Να τι, 233. Δεν είναι άμα γνωρός. Θα κάτσετε. Πες μου, να σε ακούσω. Ναι, πες το μας. Όχι, δεν λέει παντρεμένα ζευγάρια. Παιδιά, συγγνώμη, μην μου κάνετε bullying, επειδή δεν είμαι παντρεμένη. Όχι. Για νύφαντρη εδώ που θα μείνει τώρα. Είσαι παντρεμένη. Τι μιλάς, είσαι εσύ. Αλλά γιατί δεν λέμε για μένα τώρα, γιατί να ρίξει. Παιδιά, λέει για ζευγάρια. Δεν λέει για παντρεμένα μετά από 200 χρόνια έχω προβλήματα, εφορίες κτλ. Λέει ζευγάρια γενικότερα. Μην με κοίτα. Άρα εσύ μου λες, αγάπη μου, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το πώς το βλέπει ένα κορίτσι στη δικιά σου ηλικία. Γιατί εδώ τα δειγματίζουμε σε όλες τις ηλικίες και σε όλα τα φιλαγόρια, κορίτσια. 20, 30, 40. Λοιπόν. Και το φίλο σου ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αν συγχωρεί την απιστία. Νιώτ. Πες μου λίγο πώς το σκέφτεσαι. Ελένη, κοίταξε να δεις. Αν έχω βρει έναν άνθρωπο που εγώ προσεκτικά για να βρω κάποιον και να είμαστε πολύ καιρό μαζί και να τον θέλω πάρα πολύ κτλ. Σημαίνει πολλά πράγματα. Και γίνει μια απιστία, προφανώς φταίω κι εγώ. Δεν φταίει μόνο αυτός. Δεν είναι ο τρελός μόνος του. Ναι, αλλά δεν σκέφτεσαι ποτέ, αναρωτιέμαι, γιατί πάντα κάνουμε και τις δεύτερες σκέψεις ότι. Μωρέ, αυτός που τόσο ωραία περνάμε και τόσο ερωτευμένοι και δεν θέλω να τον χάσω. Τι καταπληκτική περίπτωση. Γιατί άραγε πήγε με άλλη τόσο γρήγορα. Θα κάτσω να το σκεφτώ. Τόσο γρήγορα έχουμε, ούτε παντρεμένοι είμαστε. Δηλαδή, αν τώρα ξεκινάει σχέση και πάει με άλλη, πόσες πιθανότητες έχει να μην το κόψει αυτό. Και πάλι, το τόσο γρήγορα μπορεί να έχουν περάσει 2 χρόνια μόνο από τη σχέση. Τόσο γρήγορα το λέω, παιδί μου. Θέλω να πω άλλο μια σχέση που έχει περάσει από διάφορες φάσεις μέσα στα χρόνια, με παιδιά, με γάμους, με οικογένειες, με δουλειές, με προβλήματα στις δουλειές, με εφορία. Και στα 15 χρόνια λες έτυχε και κάτι που εκεί βεβαίως δεν έχεις αυτό τον εκνευρισμό του. Είμαστε ένα χρόνο μαζί, δύο και πάει με άλλη. Τότε τι θα γίνει μετά. Μια στιγμή αδυναμία. Εγώ θεωρώ ότι πρώτα συζητάς χωρίς να πλακωθείς στο ξύλο. Έχεις κάνει τέτοια συζητήση με σχέση ενός-δύο χρόνων. Ναι, έχει γίνει. Αλήθεια. Πες μου στη συνέχεια. Και εντάξει, έκανες, έδωσες την συγχώρεση. Ανοίγεσαι τώρα. Πήγε καλά. Μετά έτυχε να φύγω εγώ από το δεσμό αυτό. Άρα και γιατί. Πέρασε καιρός μετά. Κάτσε να κάνει καιρό. Ελένη, δεν νομίζω γιατί εγώ. Πώς το ξέρεις. Για να μην. Τώρα δηλαδή, ξαπλώσε η απιστία, αλλά έφυγες γιατί βαρέθηκες λίγο. Μετά από καιρό. Να το γράψουμε από κάτω. Όχι, δεν είπα ότι βαρέθηκα. Γιατί έτσι η ζωή είναι προκύπτουσα, Ελένη. Όπως τα έφερε η ζωή. Αυτά τα λένε κάποιοι άλλοι νομίζω.
όπως τα έφερε η ζωή, δεν προχώρησε. Δώσε τι θες, Τάσο! Η Νάνση συγχωρείται, στη λέω λάθος. Δώσε τίτλο. Τηλεφώνησε τώρα. Το συγχωρείτε για στιγμιαίο λάθος. Δεν γενικεύω. Η Νάνση συγχωρεί γενικότερα και εσύ με προβοκάρεις. Κοίτα, μετά χώρισες γιατί είδες ότι δεν το άτυχες τελικά. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Το ξανασκέφτηκες. Καλά, δεν συμβαίνει κάθε μέρα, παιδιά. Μην είναι τέτοιο. Ελάτε ένα και να το δούμε όλοι μαζί. Αλλά θέλω να πω ότι κάποια πράγματα τα συζητάς αν σε ενδιαφέρει ο άλλος. Σε μια σχέση που θες να επενδύσεις αυτήν, τα συζητάς, να τα λύσεις για να προχωρήσεις παρακάτω. Δεν είναι ολιστικές οι προσεγγίσεις. Βγάλε όλο τον κρύο από μέσα σου, φτιάξε μου την καρδιά σου. Παιδιά, θα τρελαθούμε. Θα τρελαθούμε. Θα με βραχυκυκλώσετε. Τη σχέση θα τη συγχωρούσες. Όχι σε καμία ούτε σχέση, ούτε άσχεση, ούτε γάμο, ούτε άγαμο. Από πουθενά. Δεν όχι, παιδιά. Πάμε να σου πω κάτι. Εάν υποθέσουμε. Είμαστε τρεις κρύοι. Με τι Αφροδίτη? Με Αφροδίτη στον κρυό. Πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν πειράζει. Λοιπόν, αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή, όταν νιώθεις σημαντικός και πρωταγωνιστής στη ζωή σου και θέλεις να νιώθεις σημαντικός και πρωταγωνιστής και στη ζωή του συντρόφου σου, όπως το να έχεις και εκείνον πρωταγωνιστή στη δική σου ζωή, εάν νιώσεις ότι παίρνεις δεύτερη, τρίτη, πέμπτη θέση, δεν το δέχεται ο οργανισμός. Το πετάει. Πιστεύεις ότι είμαστε μονογαμικά όντα οι άνθρωποι? Είμαστε όταν πολύ... είμαστε σε σχέση, γιατί είμαστε μονογαμικά και συντροφικά όντα. Για όταν μένα... δεν είμαστε, κάνουμε ό,τι δεν θέλουμε. Είμαστε, δεν το αλλάζουμε βιολογικά, ή είμαστε ή δεν είμαστε. Γιατί για απασφάλιση, έβαλε μπρο. Για σένα, θέλω να σε ακούσω. Έχω βρεθεί στον κρύο, εγώ μην με ρωτάς τα διαβάματα. Γιατί είναι γαμός. Όχι, θέλουμε, πραγματικά θέλουμε. Λοιπόν, θέλουμε, γιατί έχουμε κάνει και μια συζήτηση με την συναδέλφη εδώ, συναδελφουλίνια, σε απόγνωση, με την Ελιάνα. Το έχουμε κάνει αυτό, γιατί εγώ πάντα αναρωτιόμουν, μήπως παλεύουμε στο να πιστέψουμε ότι είμαστε μονογαμικά όντα, γι' αυτό δεν συγχωρούμε την απιστία, ή θα έπρεπε να κοιτάμε προς μια άλλη κατεύθυνση, όπου οι περισσότεροι πάμε προς τα εκεί και τελικά θα έπρεπε να δουλεύουμε... Τα λες μπερδεμένα, γέροντα. Ναι, πηγαίνουμε σε μια κατεύθυνση ότι δεν είμαστε μονογαμικά όντα, δεν συγχωρούμε απιστία. Με έναν άνθρωπο. Κάτσε, με έναν άνθρωπο. Μιλάς με γρίφους, γέροντα. Αν το δουλέψεις, παραδεχτείς ότι δεν είμαστε μονογαμικά όντα και είμαστε πολυγαμικά όντα, τότε θα συγχωρέσεις την απιστία. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εάν η σύντροφό σου πάει με άλλον. Ναι. Θα τη συγχωρέσει και θα μείνει μαζί τη, όρνο. Παιδιά, είναι πολύ γενική αυτή η ερώτηση. Είναι πολύ γενική, αλλά την έχω σκεφτεί. Θα σου απαντήσω. Η σύντροφό σου, δεν είπα μια σύντροφό σου. Ναι, βρε, αγάπη μου. Πότε, πώς, με ποιον. Α το βρε να απαντήσουν, βρε. Α του βρε. Θα σου πω. Παλιότερα δεν θα τη συγχωρούσα. Γιατί όμως εγώ έφταιγα. Εγώ θα έφταιγα που δεν θα το έκανα. Γιατί δεν. Γιατί θα έφταιγα εγώ. Κάτσε, δεν θα τη συγχωρούσα. Τώρα μπορεί να τη συγχωρέσω. Χαρά όρμα. Σταματήστε. Όχι, παιδιά, πάμε στην κουβέντα. Πάμε στις αδερφές Kennedy, με μπερδεύετε εδώ. Που είχαν μια περίεργη ζωή και που τέλος πάντων οι ζωές των δύο αυτών κοριτσιών κάπως συναντιότανε μέσα στις ερωτικές τους σχέσεις, τέλος πάντων, ή στους άντρες που τους άρεσαν ή στους άντρες που κάνανε είτε σχέση είτε κάτι λιγότερο από σχέση. Πολύ περίεργη. Η σχέση μεταξύ τους ήταν πολύ περίεργη. Δηλαδή ήταν και αγαπημένες και ανταγωνιστικές και αντιπαλότητα υπήρχε. Και αυτή η διαφορά των 3-4 χρόνων που είχαν μεταξύ τους λειτουργήσε ουσιαστικά για κάποια χρόνια πολύ όμορφα σαν οικογένεια, που η μία βοηθούσε την άλλη, κυρίως η Λί βοηθούσε την Τζάκη. Η Τζάκη ήταν 3,5 χρόνια μεγαλύτερη. Το θέμα είναι ότι στην περίοδο της ζωής τους υπήρξαν πάρα πολλές φορές που συγκρούστηκαν. Και συγκρούστηκαν κυρίως για άντρες. Θυμίζω, και είναι γνωστό γιατί το γράψει και η ίδια στο βιβλίο της, η Λί Ράτσβιλ, τον Αριστοτέλειο Νάση τον ήξερε εκείνη. Έβγαιναν, υπήρξε ένα πρωτοσέλιδο το 1963 ότι ήταν η ρωμένη του την ώρα που εκείνος ήταν με τη Μαρία Κάλλας, και υπήρξε και ένα άλλο πρωτοσέλιδο που όταν έχασε, είχε μια αποβολή η Τζάκι Κένεντι, είπε ο Αριστοτέλης στη Λί, φέρε και την αδερφή σου στο πλοίο, φέρτη πάνω στο Χριστίνα να την πάει μια βόλτα στη Μεσόγειο. Εκεί λένε οι φήμες ότι τα έφτιαξε με την Τζάκι Κένεντι. Οι δύο γυναίκες λοιπόν, ενώ ξεκίνησαν μαζί και οικογενειακά και με τον πατέρα τους, ο οποίος ήταν ένας μποέμ τύπος, με πολύ ωραίο στυλ στην Αμερική, με πάρα πολλά λεφτά που κάποια στιγμή τα έχασε και χρεοκόπησε, και επειδή είχαν μεγαλώσει ακριβώς ως πριγκιποπούλες, συνεχίστηκε αυτό και με το δεύτερο σύζυγο της μητέρας τους, η οποία πήρε τον κληρονόμο της Standard Oil, τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία στον κόσμο τότε. Συνέχισαν λοιπόν αυτά τα δύο κορίτσια να μεγαλώνουν με τα καλύτερα, και όταν έφτασε η στιγμή του γάμου, τα ποιο θα παντρευτεί ποιο πρώτη και ποια θα παντρευτεί η δεύτερη, φαίνεται ότι εκεί υπήρξε η πρώτη σύγκρουση. Ο πρώτος ανταγωνισμός. Παντρεύτηκαν με διαφορά λίγων μηνών, πάντα έκαναν πλούσιους γάμους, κυρίως η Λί, η οποία ζει ακόμη, είναι 85 ετών,
έκανε 3 γάμους, πλούσιους γάμους, η ίδια δεν έχει εργαστεί ποτέ. Προσπάθησε να ασχοληθεί λίγο με τη μόδα, λίγο να γίνει ηθοποιός. Δεν κατάφερε πολλά πράγματα, πάντα όμως απασχολούσε τον τύπο. Ήταν celebrity. Παιδιά έκανε. Έκανε και παιδιά και δύο παιδιά. Και πάντα απασχολούσε τον τύπο γιατί ακριβώς ήταν το αντίβαρο στη Τζάκι Κένεντι, η οποία μπήκε σε ένα κάδρο και δεν έχει κατέβει ποτέ από εκεί. Και για λόγους, για προσωπικούς λόγους, για βιογραφικούς και για το στυλ της, το οποίο ακόμη και τώρα το αντιγράφουν πολύ. Η Κάλια Καστάνη έκανε βουτιά μέσα στις δύο αδελφές και θα δούμε χαρακτηριστικά όμορφα από την κοινή τους πορεία μέχρι το χαμό της Τζάκι Κένεντι. Τζάκι Μπουβιέ Κένεντι Ιωνάσης και Λι Μπουβιέ Ράτσβιλ υπήρξαν οι πιο διάσημες αδερφές του κόσμου. Όμορφες, αριστοκρατικές, στιλάτες, δύο αληθινά αμερικάνικα ρόδα. Οι ζωές τους μπλέχτηκαν ξεχώριστα με τη φήμη, την εξουσία και την τραγωδία. Αλλά ίσως η σχέση τους είχε περισσότερες σκοτεινές γωνίες από ό,τι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Γεννημένα στο Southampton και μεγαλωμένα στο νιουιορκέζικο Manhattan και στα αριστοκρατικά Hamptons, τα δύο κορίτσια δεν έμοιαζαν πολύ. Η Τζάκι, η Τζάξ όπως τη φώναζε η αδερφή της, ήταν ψηλή, μελαχρινή, αθλητική. Η κατά 3,5 χρόνια μικρότερη Λι, ή Πέξ όπως ήταν το παρατσούκλι της, ήταν πιο ανοιχτόχρωμη. Ένα ντροπαλό, κάπως τρουμπουλό παιδί. Και οι δύο λάτρευαν παθολογικά τον πατέρα τους, τον John Vernou Bouvier, αλλιώς Black Jack, ένα χρηματιστή από το Long Island, όμορφο, φανταχτερό, πότη και τυχοδιώκτη, που πατούσε συστηματικά τη γυναίκα του και ενθάρρυνε τα κορίτσια του. Και ιδίως την Τζάκι που ήταν η αδυναμία του να είναι παντού και πάντα οι καλύτερες. Το στυλ, τους έλεγε, δεν έχει να κάνει με το πόσο πλούσιος είσαι ή με την καταγωγή σου. Το στυλ είναι αυτό που είσαι, ο βαθύτερος εαυτός σου. Αυτό είναι που σας κάνει Μπουβιέ. Οι γονείς τους χώρισαν εν τέλει όταν η Τζάκι ήταν σχεδόν 11 χρονών και η Λι γύρω στα 7. Και η μητέρα τους, Τζάνετ, ξαναπαντρεύτηκε τον Χιου Ουόσιγκλος, τον κληρονόμο της Thunder Oil. Χάρη στον πατριώτο, οι ζωές των μικρών Μπουβιέ έγιναν ένα πανηγύρι. Σπουδές σε ακριβά σχολεία, μαθήματα υπασίας, χορή, σκι, ιστιοπλοεία, ωραία ρούχα, γρήγορα αμάξια. Αλλά το αγαπημένο του σπόρο ήταν το παιχνίδι της γοητείας. Έμαθαν γρήγορα πώς να κολακεύουν έναν άντρα, πώς να τον κάνουν να αισθάνεται σημαντικός. Μέρος της γοητείας τους ήταν η χαρακτηριστική φωνή τους. Πολύ γλυκιά, λίγο ντροπαλή και κοριτσίστικη, σαν αισθησιακός ψήθυρος. Και οι δύο αδερφές Μπουβιέ, θα θυμόταν αργότερα ο Γκορ Βιντάλ, είχαν μεγαλώσει σαν γκέισες. Ήξεραν πώς να αποσπούν χρήματα από τους άντρες. Αν και η Τζάκι ήταν φαινομενικά η πιο σοφιστική από τις δύο, η Λι διέθετε φυΐα, προσωπικότητα και εξίσου καλό, αν όχι καλύτερο γούστο από την αδερφή της, στα έργα τέχνης, τα αξεσουάρι, τα ρούχα. Το πρώην ασχημόπαπο είχε μεταμορφωθεί σε κύκνο. Στα 17 της, η μικρή Μπουβιέ έγινε διάσημη όταν το περιοδικό Life την ανακήρυξε debutant της χρονιάς. Αμέσως μετά χρήστηκε βοηθός της θρυλικής fashion editor της Vogue, Diane Vreeland. Και στα 20 της παντρεύτηκε στο Λονδίνο τον Αμερικανό εκδότη και διπλωμάτη Michael Canfield, κερδίζοντας την αδερφή της στην κούρσα προς την εκκλησία. Δύο μήνες αργότερα όμως η Τζάκι θα έπαιρνε το αίμα της πίσω, ανακοινώνοντας τον αραβόνα της με το πιο περιζήτητο εργένη της Αμερικής. Το γοητευτικό, ανερχόμενο και φιλόδοξο πολιτικό και πολύ πλούσιο John Fitzgerald Kennedy. Και η Λι θα απαντούσε με ένα διαζύγιο και ένα νέο γάμο με έναν εκπατρισμένο Πολωνό πρίγκιπα, τον Stanislas Radziwill. Το νέο ζευγάρι δεν έδωσε το παρόν στο Λευκό Οίκο κατά την ορκομοσία του JFK. Η Λι είχε μόλις γεννήσει το δεύτερο παιδί τους, ένα κορίτσι, την Τίνα, και θεωρητικά η υγεία της ήταν εύθραυστη. Στα αλήθεια όμως, όπως γράφεται, είχε αρχίσει να την ενοχλεί το ότι έπρεπε να ζει διαρκώς στη σκιά της μεγαλύτερης αδερφής της. Όπως και να έχει τα χρυσά χρόνια της βασιλείας του JFK, η Λι θα έκανε δεύτερο σπίτι της στο αμερικάνικο Camelot. Κουρασμένη και φοβισμένη από τις νέες της ευθύνες, η Τζάκι ζητούσε διαρκώς τη βοήθειά της. Η Λι τη συνόδευε τακτικά στα ταξίδια της. Τη συμβούλευε, τη βοηθούσε να ραφινάρει το γούστο της. Πλούτιζε την καρταρόμπα της με τα πιο γνωστά μοντέλα των ευρωπαϊκών οίκων. Ρούχα που θα βοηθούσαν την Τζάκι να αναδειχθεί σε διεθνές fashion icon. Και βέβαια ήταν η Λι που θα γνώριζε στην Τζάκι έναν άντρα πάμπλουτο, μαγνητικό και πανίσχυρο, με τον οποίο ήταν κοινό μυστικό που διατηρούσε και η ίδια παράνομη σχέση, τον Αριστοτέλειο Νάση. Όταν λίγα χρόνια αργότερα και μετά τη δολοφονία του JFK η Λι θα μάθανε για το μυστικό αραβόνα της αδερφής της, της εθνικής χείρας της Αμερικής με τον Ωνάση, θα γινόταν έξαλλη. «Πώς μπόρεσε να μου το κάνει αυτό?» ούρλιαξε. Έκτοτε η σχέση τους δεν αποκαταστάθηκε ποτέ τελείως. Η αλήθεια που δύσκολα ομολογεί ακόμα και σήμερα η Λι Ράτσβιλ είναι πως ο θάνατος του JFK την απελευθέρωσε. Μετά την πολιτική βρήκε καταφύγιο στην τέχνη. Δοκίμασε να παίξει στο θέατρο και την τηλεόραση, έγινε παρουσιάστρια talk show. Απέτυχε. Υπήρξε μούσα, χορηγός και φίλη μερικών από τα μεγαλύτερα ταλέντα του 20ου αιώνα. Όπως ο Ρούντολφ Νουρέγεφ, ο Τρούμαν Καπότε ή ο Λέοναρντ Μπένστιν. Έκανε άλλον ένα γάμο με τον σκηνοθέτη Χέρμπερτ Ρος. Πήρε άλλο ένα διαζύγιο. Έζησε αρκετά για να δει την αδερφή της και το γιο της Άντωνη να φεύγουν οικειμένοι από καρκίνο. Τον ανιψιό της Τζον Κένεντι Τζούνιορ και τη γυναίκα
γυναίκα του να χάνονται σε ένα τραγικό αεροπορικό δυστύχημα. Επιβίωσε με χάρη και κουράγιο. Και δεν παραπονέθηκε ποτέ, ούτε όταν στη διαθήκη της η πάπλουτη Τζάκι Κέναντι-Ονάσις άφησε ακίνητα μεγάλα χρηματικά ποσά και αναμνηστικά σε όλη της την οικογένεια, τους συνεργάτες και τους φίλους της, αλλά απολύτως τίποτα σε εκείνη. Τίποτα στη Λί, στην αδερφή της, τη σκιά της, τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε τη μεγαλύτερη αγάπη και τη βαθύτερη αντιζηλία. Ως το τέλος. Τον Οκτώβριο του 1963, λοιπόν, πάνω στη Θαλαμιγό, ο Χριστίνα είναι ο Νάσης με τις δύο αδελφές και τους κάνει από ένα δώρο. Τους δίνει Van Cleef, στη Λί, τρία βραχιόλια με διαμάτια και στη Τζάκι ένα κολιέ από ρουμπίνια. Ένα μήνα μετά είναι στον Ντάλλας με τον JFK, δολοφονείται και παίρνει ίδια τηλέφωνο τον Νάση και τον καλεί, τον προσκαλεί στην κηδεία του JFK. Από εκείνη τη μέρα και μετά ήταν μαζί. Από εκείνη την ημέρα? Έτσι γράφουνε στην Αμερική. Είχε σχέδιο. Ήταν άνθρωπος που τη στήριξε. Είχε πρόγραμμα. Μα είχαν και οι δύο πρόγραμμα, μεγάλωναν είχε έτσι. Είχε πρόγραμμα η κοπέλα. Ναι. Εν τω μεταξύ ήταν και φοβερά ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνεις ότι ήταν δύο αδελφές που μισιόντουσαν και κοιτούσαν να ανταγωνιστούν η μία την άλλη στην κούρσα με τους καλούς γάμους. Ήταν και μαζί και χώρια. Ναι, και ανταγωνιστικές, αλλά και πολύ βαθιά αγάπη. Μεγαλωμένες σαν γκέισες, λέει, για να μπορούν να κερδίζουν τα περισσότερα δυνατά χρήματα από τους άντρες. Άρα το mentality, άρα ο τρόπος σκέψης τους ήταν γενικά πώς θα αρπάξουμε. Αυτό... Είτε από την αδερφή. Το πώς θα αρπάξουν σε αυτά τα μεγέθη και τα επίπεδα δεν ξέρω αν είναι. Σε μεγέθη μεγάλα. Σε μεγέθη δεν μεγάλα. Δεν είναι θέμα αρπαγής, παιδιά, εκεί πια. Εκεί δεν είναι αρπαχτή που λέμε να αρπάξω χρήματα για να πάω να ζήσω το άλλο μου όνειρο. Είναι... Δεν ήταν το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Προσήλωση, όχι, καμία σχέση. Ήταν μεγαλωμένες σε ένα τεράστιο, πάρα πολύ καλό επίπεδο και από τον πατέρα τους και από τον πατριό τους εν συνεχεία. Οπότε από το μέσο όρο αυτών και πάνω θα μπορούσαν να στοχεύσουν. Και στόχευαν η μία στον JFK, η άλλη στον. Πολωνό. Και τα κατάφερναν. Ναι, ήταν πολύ πετυχημένες δηλαδή σε αυτό που κάνανε. Όταν κάποιες γυναίκες. Σαν τις Πανελλήνιες. Ναι, με πρόγραμμα. Είχε πρόγραμμα. Όταν κάποιες γυναίκες είναι μεγαλωμένες έτσι, νομίζω ότι τους υπόλοιπους άντρες από κάποια κλίμακα και κάτω απλά δεν τους βλέπουν. Δηλαδή δεν είναι ότι διαλέγουν ανάμεσα στον έρωτα με έναν φτωχό καλλιτέχνη και στον έρωτα με τον JFK και διαλέγουν τον JFK. Είναι λίγο δεν συναλλαγή όμως αυτό, δεν είναι συναλλαγή τελικά. Ωραία, όταν είσαι μεγαλωμένος κατά αυτόν τον τρόπο, δεν το αισθάνεσαι έτσι δίκιο, νομίζω. Έχεις δίκιο σε αυτό. Νομίζω ότι πας με στοχοπροσύλωση και λες εδώ είναι η κλάση μου, εδώ είναι η κλιμακά μου, δεν είναι από εκεί και έπειτα δεν πάω πιο κάτω. Για πες μου λίγο στο τατουάζ που είχες πάει. Τους έκανες ερωτήσεις περί απιστίας. Το ξαναγυρνάω το θέμα. Με θράσος τα ρώτησα. Και με θράσος σου απάντησαν ή με θράσος σου δείξανε την έξοδο? Με πάσα ειλικρίνεια η μισή και η άλλη μισή μου δείξαν την έξοδο. Πάμε να δούμε τι λένε. Σε 3, 2, 1. Δεν μπορώ να μείνω πολύ. Ούτε για ένα καφέ εδώ δίπλα. Είσαι το κορίτσι μου ακόμα, δεν είσαι. Η απιστία είναι από τα βασικά ζητήματα του τατουάζ που έρχεται και παρέρχεται με τους περισσότερους από τους πρωταγωνιστές του να έχουν κάποια στιγμή είτε απατήσει είτε απατηθεί. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής, εξομολογούνται αν θα τις συγχωρούσαν στις προσωπικές τους σχέσεις, ενώ αποκαλύπτουν κατά πόσο πιστοί έχουν υπάρξει οι ίδιοι. Εσύ σαν τύπος είσαι διεκδικητική με κάποιον που αγαπάς? Μες στη σχέση ναι, αν προκύψει κάποιο άλλο πρόσωπο σε καμία περίπτωση. Δεν μου αρέσει να διεκδικώ κανέναν, θέλω άλλος να θέλει να είναι μαζί μου. Τώρα να διεκδικείς κάποιον με το ζόρι να είναι μαζί σου νομίζω ότι είναι παιδαριώδες. Τη συγχωρείς την απιστία? Όχι. Γιατί να τη συγχωρέσω? Αφού δεν είμαι εγώ άπιστη, γιατί να τη συγχωρέσω τον άλλον? Συνήθως αυτός που συγχωρεί έχει πρώτα απ' όλα ο ίδιος απιστήσει. Μου φαίνεται πολύ παράξενο αυτό που συμβαίνει τώρα. Είναι μια εκπλήξη για μένα. Έχεις απιστήσει? Ναι. Νομίζω 9 στους 10 ανθρώπους έχουν απιστήσει. Τώρα όλοι θαυμάζουμε και εκτιμούμε αυτό που δεν το έχει κάνει. Σε έχουν απατήσει ποτέ? Με έχουν απατήσει. Το δέχτηκες? Είναι κάτι που έχει τύχει να το ξεπεράσω, ναι. Λήψη πρώτη. Μάρθα μου εδώ την έφερες. Δεν νομίζω ότι με έχει ζηλέψει ποτέ κανείς. Όχι, εγώ ζηλεύω πάρα πολύ. Ναι, ναι μωρέ, και έχω ψάξει, έχω βρει και τέλος πάντων, άστα να πας. Αλλά πράγματι δεν πρέπει να ξέρεις κάποια στιγμή και πού βρίσκεσαι. Πρέπει να ξέρεις. Ούτε θέλω να έχω εικόνα του πώς φιλιέστε, ούτε τίποτα. Γι' αυτό σε παρακαλώ. Καλά. Δεν είπα και κάτι. Ναι, αλλά εδώ προσπαθείς να μου κάνεις εικόνα το πώς έπεσε το πρώτο σας φιλί, αν είναι. Ναι, δυνατό. Ούτε που το θυμάμαι. Αυτό σου λέω. Εσύ την απιστία τη δέχεσαι? Όχι, σε καμία περίπτωση. Έχεις υπάρξει άπιστος? Έχω υπάρξει στο παρελθόν, ναι. Το μετάνιωσες? Το έκανα γιατί και εγώ είχα τους λόγους μου.
ένα κομμάτι μου το μετάνιωσε, ένα κομμάτι μου όμως δικαιολογούσε την απιστία. Είναι πολύ, πολύ κλειστό το να πεις ότι οι γυναίκες είναι μόνο το μυαλό και οι άντρες μόνο το σώμα, γιατί και οι άντρες ερωτεύονται και οι γυναίκες θα πάνε μία φορά με κάποιον και τελείωσε, γιατί έχουν ορμόνες και έχουν και ορμές, πώς να το πω. 73-24, λήψη πρώτη. Θα τη συγχωρούσατε μια απιστία? Εάν ήταν τέτοια μορφή. Όχι, τι να πω, δημόσια κάτι τέτοιο. Όχι, δεν θα τη συγχωρούσα. Θα πάει σπίτι τη, στη μάνα τη, στον πατέρα τη. Εννοείται. Κοίταξε, νομίζω ότι όποιο λέει ότι δεν έχει απατήσει, λέει ψέματα. Δεν το πιστεύω αυτό που έγινε. Τρέπουμε πολύ. Έχεις υπάρξει άπιστο στο παρελθόν? Πιο μικρός, ναι. Αλλά δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να σκοτώσουμε κάποιον τον οποίο να πιστεί. Καλό είναι να σέβεται αυτόν που έχει δίπλα του. Καλό είναι ότι αν μπει στη διαδικασία να πιστήσει, να μην το κάνει. Να ξεκαθαρίσει τη θέση του και μετά να κάνει τη ζωή του. Να μην κροϊδεύει δηλαδή τον συνάνθρωπό του. Αν θα τη συγχωρούσα, όχι, δεν θα τη συγχωρούσα. Ακόμα και αν ήταν γυναίκα τη ζωή σου. Γυναίκα τη ζωή μου δεν θα πήγαινε με κάποιον άλλον, φαντάζομαι. Σε παρακαλώ, αυτό με προσπαθώ να καθαρίσω αλήθεια σου. Σε παρακαλώ. Φύγε από εδώ! Να με ζηλέψουν όμως με φτύχει δυστυχώς. Ναι. Μένα και με ενοχλεί πάρα πολύ. Με πνίγει, μου κάνει κακό δηλαδή. Έχω ψάξει μία φορά τηλέφωνο. Να είμαι ειλικρινής. Καλά αποτελέσματα. Όχι. Κακά αποτελέσματα. Αν υπήρχε μία ξεκάθαρη εξήγηση μετά, νομίζω πως ναι. Νομίζω ότι για να φτάσει ένας άνθρωπος να πάει να προχωρήσει σε κάτι με κάποιον τρίτο, έχει τελειώσει ο πρώτος. Θα θέλω να είμαι μαζί σου όλη μέρα. Αυτοί δύο είναι ζευγάρι στο τατουάζ, θα τρελαθώ. Τι κάνουν αυτοί? Τον έρωτα. Τι κάνουν? Τον έρωτα! Πώς ρε παιδιά, από πού και ως πού, το έχω χάσει πολύ επεισόδια. Τώρα δεν τον κάνουν, είναι φυλακή. Το ξέρω, γιατί εγώ στη φυλακή ήξερα, γι' αυτό λέω εδώ τώρα τι γίνεται. Ήταν ζευγάρι αυτοί οι δύο. Μα γιατί φως, αφού αυτός με κάποια άλλη θυμάμαι φιλιόταν ή τραγεδευόταν. Την πρώτη. Η πρώτη τον ξέβγαλε και τον πήρε έτοιμη η Κατερίνα για τον κύριο Νικολού. Και πολλά, πολύ πάθος εκεί. Τα είχα δει εγώ αυτά τα επεισόδια. Την περιμένει να βγει για να τον ξανακάμουν τον ερώτα. Τώρα τον κάνει ο καθένας μόνος. Είμαι άλλος, πολύ γραμμικός. Για την απιστία πάντως λέγαμε και πάλι. Για την απιστία. Εσύ Ελένη, δες στην Ολλανδία, να σου δείξω ένα πλάνο θέλω. Στην Ολλανδία, ποδοσφαιρικός αγώνας. Για να δω. Σταματάει ο αγώνας και μπαίνει μέσα μια κυρία. Και φοράει μπότες, κρατάει τη σημαία της μιας ομάδας, είναι ερασιτεχνικό το ποδόσφαιρο. Και διασχίζει όλο το γήπεδο γυμνή. Γυμνή! Γυμνή! Να τα, για χτυπάνε τα μηνύματα. Όταν τα λες αυτά. Τι γυμνή! Πρόσεξε λίγο να δεις, είναι όλοι μαρμαροκολόνες οι ποδοσφαιριστές, δεν κουνιέται κανένας. Δεν πάει κανένας, ούτε η αστυνομία, ούτε από το γήπεδο, δεν τη σταματάει κανένας. Εκεί κάνει και κάτι παιχνιδάκια με ένα παίχτη. Και φεύγει χωρίς να τη. Παραμένει γυμνή και κόβει μόνο στο γήπεδο. Κανένα, κοίτα εδώ. Είναι όλοι ακίνητοι μες στο γήπεδο. Διέσχισε όλο το γήπεδο και έφυγε. Κάτι τρελαφίνο. Να το πούμε ότι όταν τα κάνει αυτά ο Τζίμι Τζαμπ δεν λέγεται. Τον πιάνουνε, πέφτουν πάνω. Πέφτουν πάνω και τον πιάνουνε. Την κυρία δεν την αγγίζει κανένα. Σωστό, σωστό. Και να σου δώσω και την είδηση τη ημέρα. Ο πιο σεξι άνδρα, δεν ξέρω γιατί το λέω εγώ, αλλά γράφει Τεριάκη εδώ. Ο πιο σεξι άνδρα. Ο πιο σεξι άνδρα. Δεν θέλω να μιλήσω για μένα. Θέλω να ρωτήσω τα κορίτσια μας εδώ. Ο Ίδρυς Έλμπα στα 46 μπορεί να είναι ο πιο σεξι άνδρας στον κόσμο. Άνετα. Κοίτα να δεις τώρα, για να τον έχουν σκεφτεί και για James Bond. Κάτι βλέπουν. Όχι ότι ο άνθρωπος δεν είναι. Τι είναι, τυπάς πολύ. Είναι. Τώρα, αν είναι σεξι, τι να σου πω. Εγώ σε ένα έργο τον είχα δει, σε μια σειρά πολύ μου άρεσε που έκανα. Ένα αστυνομικό έτσι που ήταν και λίγο. Δεν τον έλεγε σε καλή κατάσταση, αλλά δαιμόνιο μυαλό. Δεν το λες το πιο σεξι. Ε, τι μου το πιο σεξι και εσύ, άσε μας να μιλήσει. Εμάς μας φαίνεται σεξι. Δεν το λέω στο εξόμετρο. Ποιο δεν είναι, είναι κανένα σεξι. Μισό λεπτό, βρήκα να μιλάω με την Ελένη, θέλω τη γνώμη. Μισό λεπτό. Μα και με την Ελένη με λένε να μιλήσει. Μιλούσαν αυτοί οι δύο, πετάχτηκε η άλλη. Όχι, δεν είναι έτσι. Αλλά λε, κάτι δεν ξέρει. Θέλω να μας πεις τη γνώμη σου για να πάμε σε διαφημίσεις. Γι' αυτό το λέω. Έξω να δεις. Έχει κάτι που δεν ξέρω να το περιγράψω πώς το βλέπω αυτό το κάτι, αλλά ότι. Δεν το περνάς αδιάφορα, όχι. Σιέρα Λεόνε και Γκάνα, οι γονείς, αυτός γεννήθηκε στο Λονδίνο, είναι Βρετανός. Εντάξει, πολύ. Είναι. Α, γι' αυτό τον βλέπουν και για James. Bond. Αυτά. Bond. Μάλιστα. Βέβαια. Εντάξει, πάντως εγώ τον βρίσκω σεξ. Μεγάλα. Τι είναι αυτά, παιδάκι. Εγώ θα πάω από εδώ να ρίξω διαφήμιση.
Και θα αφήσω αυτά τα παλιόπαιδα να πούν τα δικά τους. Γιατί λίλα λό σήμερα, γιατί Χριστούγεννα μυρίζουν και δώρα έρχονται. Και σας λέω ειλικρινά, αυτή την περίοδο που κι εγώ πήγα τη βόλτα μου, σας ξαναλέω, χτες στο μόλι, ήθελα να δω λίγο και με τις εκτόσεις τι γίνεται, αν υπάρχει κόσμος. Υπήρχε πάρα πολύ κόσμο στο μόλι. Και χάρηκα πάρα πολύ. Δεν έχω βγει σε κεντρικούς δρόμους για να σας πω τα αποτελέσματα, αλλά στο θέμα που έκανα στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα, πάλι το ίδιο μου είπανε. Πολύ κόσμος και στην Αθήνα. Μπράβο, όλα πολύ καλά. Είσαστε έτοιμοι να κάνετε την αγορά για τον εαυτό σας, για να έχετε το γούρι, το κατάλληλο, το οποίο θα το φοράτε και θα σας συνοδεύει για όλη την επόμενη χρονιά, που ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι θα είναι υπέροχοι. Είσαστε έτοιμοι να βρείτε το πιο γλυκό δώρο για το αγαπημένο σας κορίτσι. Είσαστε έτοιμοι να διαλέξετε το δώρο για τη φίλη σας που μόλις γέννησε ή που τώρα ετοιμάζετε να γεννήσει. Εδώ είμαστε, Λίλα Λό, σε πάρα πολλές προτάσεις. Από πρόταση γάμου μέχρι προτάσεις για τις φίλες μας. Κάντε like στο Instagram και σε λίγο θα δούμε πολλά πράγματα μαζί. Γεια σας. Και βάζεις το δαχτυλάκι, το βαζάκι του γλυκού. Δεν το έχω για καλό. Λοιπόν, πού ήμασταν καλέ πριν τις διαφημίσεις? Όπου και αν ήμασταν. Θέλω να ολοκληρώσει θέμα, γιατί δεν θυμάμαι. Θα σε πάω στη Θεσσαλονίκη. Η οποία σε περιμένει, αυτό είναι κάτι άσχετο. Εγώ να δεις πως την περιμένω, μόλις τελειώσω τα τελευταία πιεστικά που έχω τώρα. Για ταξιδάκι μου θα το κάνω. Τα μηνύματα χτυπάνε, αλλά πήγε. Μου έχουν δώσει και πολλές προτάσεις για το πού να πάω να τσιμπήσω ωραία γευστικά πιάτα θαλασσινών και όχι μόνο που επάνω, εντάξει, δεν παίζονται στη Θεσσαλονίκη. Μην τα λέμε σε όλο το καλοκαίρι, δεν οπάθησα. Η Ελένη το ένα, η Ελένη το άλλο. Τα έχω πει. Λοιπόν, πήγε η Σοφία Γιαλατζά και συνάντησε τον Σταν. Μα νομίζω είναι και αυτή η Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, και συνάντησε τον Σταν, τον αγαπημένο μας τραγουδιστή, και του έκανε μία βόλτα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Στο Λευκό Πύργο πήγανε. Στα Λαδάδικα πήγανε. Στην παραλία πήγανε. Φάγανε. Του έκανε καφέ. Βόλτα εκείνη ή εκείνο επέλεξε που να πάνε. Εκείνο δεν το πολύ ξέρει. Έχει πάει τώρα γιατί εμφανίζεται στο Vogue με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Έχει ξαναπάει Θεσσαλονίκη. Έχει πάει, αλλά δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη γνώση τη πόλη. Είναι εκεί με την Νατάσα Θεοδωρίδου και τον Πέτρο Ιακωβίδη και επί τη ευκαιρία έκανε μία πολύ ωραία βόλτα να δούμε κι εμεί τα πιο ωραία μέρη τη πόλη. Και μιλά και για την προσωπική του ζωή. Τι κοιτάει ο Σταν πρώτα σε μια γυναίκα? Τι κοιτούσε παλιά, τι κοιτάει τι τώρα? Τι κοιτάει τώρα? Τώρα κοιτάει την προσωπικότητα. Παλιά κοιτούσε τα πόδια. Τα πόδια! Τα πόδια! Από τα πόδια πήγε στην προσωπικότητα. Όχι, όχι στα πρόσωπα, όχι στα μάτια. Όχι, δηλαδή που λέμε, ξέρω εγώ, το πρώτο πράγμα που κοιτάμε σε έναν άνθρωπο, στο πρόσωπο το κοιτάμε. Τα πόδια. Τώρα θέλει προσωπικότητα, καθαρό βλέμμα κτλ. Έχει μεγαλώσει. Σταν είναι πια 30 χρονών. Έχουν περάσει τα χρόνια. Θέλει να κάνει οικογένεια και παιδιά. Τα απαντάει όλα στη Σοφία Λατζά. Πολύ ωραία. Να ακούσουμε και τραγούδια μαζί. Φύγαμε. Να με ερωτεύεις, για μένα να μιλάς και να χαμογελάς. Μες στο κορμί μου ζήσε, μην άρχισε. Ερωτεύεις και ό,τι κι αν ζητάς, θα με έρθω για μας. Η αλήθεια είναι ότι είχα μεγάλη ανασφάλεια όταν ξεκίνησα έτσι το να μπω στο χώρο να τραγουδά, γιατί είχα συνηθίσει απλά να γράφω μουσική και να τραγουδάω μέχρι τον demo, μέχρι εκεί. Όταν άρχισα να στέλνω τα τραγούδια μου, ήθελα να μάθουν ποιος είναι αυτός ο οποίος λέει τα demo. Και έτσι σιγά σιγά, ας πούμε, μπήκα στο χώρο από το παράθυρο, αν θέλεις. Προτιμώ σίγουρα το να γράφω μουσική. Δηλαδή, αν σταματήσω κάποια στιγμή να τραγουδάω, σίγουρα δεν θα σταματήσω να γράφω τραγούδια. Όταν είσαι ερωτευμένος, είναι λίγο διαφορετικά, έχεις άλλη έμπνευση? Γενικότερα η έμπνευση έχει διάφορες μορφές, δηλαδή μπορεί να σε βρει στο πιο απίθανο σημείο. Η πιο ιδιαίτερη στιγμή που σου ήρθε έμπνευση ποια είναι? Μέσα στο αεροπλάνο μου είχε έρθει και ναι, βασικά είχα γράψει τον αγαπάς μου στο αεροπλάνο και σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή πόσα πράγματα κάνεις όταν είσαι ερωτευμένος. Παίρνεις αεροπλάνα, παίρνεις καράβια, παίρνεις τρένα και λέω πολύ. Αυτό είναι πολύ ωραίο για να το κάνω τραγούδι και έτσι έγραψα και το τραγούδι. Άρα ήσουν πολύ ερωτευμένος όταν το έγραψες. Βασικά, να σου πω την αλήθεια, ναι. Ήρθε πολύ γρήγορα για σένα. Πώς τη διαχειρίστηκες? Μέσα από αυτό το χώρο δέχτηκα αρκετές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια και
πληγώθηκα επειδή είμαι ευαίσθητος σαν άνθρωπος, ξέρεις, κλείστηκα λίγο στον εαυτό μου. Αλλά πλέον νομίζω ότι απολαμβάνω τη ζωή μου. Καλώς μέσα στο σώμα μου λίγο πιο πολύ νωρίς και να μην με ενδιαφέρει τόσο πολύ το σχολείο. Θέλω να ζήσω τη ζωή πιο μετά. Με στεναχωρεί που τα δάδια μου λείπεις, με στεναχωρεί. Τελευταία σε είδαμε και με μια κοπέλα δημόσια να εμφανίζεσαι, που δεν το έχουμε συνηθίσει. Είναι λογικό κάποια στιγμή να συμβεί και αυτό, να ξέρω μες στη ζωή μου. Καταλαβαίνω ότι και ο κόσμος θέλει να μάθει, κάποιοι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους από αυτό ζουνε. Δεν το κρίνω. Είμαι άνθρωπος που έχω μεγαλώσει σε αγαπημένη οικογένεια και κάποια στιγμή θα ήθελα κι εγώ να μ' αξιώσει ο Θεός, να δεν μπορέσω κι εγώ να δημιουργήσω τη δική μου οικογένεια. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στη ζωή ενός ανθρώπου. Αλήθεια! Πού, στη Θεσσαλονίκη ήμουν. Εννοείς για το φεστιβάλ τώρα που έχει ναι, για λίγες μέρες. Με συνδέσατε ωραία. Γιατί βρέθηκες και εκεί, δηλαδή στο Σταν, στην Ατάσα, δεν ξέρω. Όχι. 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 Ήμουνα λίγο πιο μακριά από εκεί. Ωραία. Ευχαριστούμε. Προσπάθησα να κάνω μία σύνδεση, αλλά έπεσε στο κενό. Θέλω να σου το πω και αυτό. Τάσο, βγάλε μας τις ειδήσεις, γιατί πήγε η παρά 10 και θέλουμε να ξέρουμε λοιπόν, λίγο. Λοιπόν, να δούμε γίνεται. Τι γίνεται στο Αιγαίο με το θέμα της Τουρκίας, της Κύπρου και του γεωτρύπανου που φτάνει στην περιοχή για να ξεκινήσει τις έρευνες για να δούμε αν υπάρχουν εκεί φυσικοί πόροι εκμεταλλεύσιμοι. Ο Ταγί Περντογάν λοιπόν είπε ότι δεν θα αφήσουμε κανένα πειρατή να εκμεταλλευτεί τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο. Και ήρθε απάντηση από τον Πάνο Καμένο, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, που είπε ότι οι μόνοι που δεν είναι πειρατές είναι οι Έλληνες. Δεν θα αφήσουμε τη θάλασσα εκτεθειμένη σε αυτούς που επιθυμούν. Εγώ θέλω να σου πω το εξής, ότι η τουρκική προκλητικότητα είναι καθημερινή. Κάθε μέρα κάποιος από την κυβέρνηση βγαίνει και προκαλεί τους Έλληνες. Και θυμίζω ότι στις 12 Νοεμβρίου φτάνει το γεωτρύπανο που είναι της Exxon Mobil. Είναι σύμπραξη Αμερικανών και Καταριανών. Εκεί λοιπόν, από τον Νοέμβρη μέχρι και το Φλεβάρι που θα κάνει τις έρευνες, θα υπάρχουν όλοι οι στόλοι γύρω-γύρω. Και θα δούμε αν οι Τούρκοι θα πάνε να προκαλέσουν ή να το παρενοχλήσουν, γιατί θυμίζω ότι πριν από μήνες έφτασε ιταλικό γεωτρύπανο και το έδιωξαν οι Τούρκοι με τις δυνάμεις τους. Εδώ όμως, επειδή μιλάμε για Αμερική, φαντάζομαι ο έκτος στόλος θα είναι εκεί γύρω και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ο κύριος Γκοτζιάς, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, για όσα έχει πει ότι έγιναν σε εκείνο το Υπουργικό Συμβούλιο, πήγε και κατέθεσε μήνυση και ζητάει να ελεγχθεί, να βγουν και τα πρακτικά, να δούμε ποιος ακριβώς είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι ο Τζορτζ Σόρος, ο μεγαλοεπενδυτής, πληρώνει μέλη της κυβέρνησης για διάφορες δουλειές δικές του. Υπάρχει παρέμβαση της Αγγελέως του Αρείου Πάγου μετά τη μηνυτήρια αναφορά, ούτως ή άλλως έτσι θα γινόταν. Βασίζεται ο κύριος Κοντζιάς και σε δημοσιεύματα και καταγγέλει απειλές και εκβιασμούς εις βάρος του. Αυτά με τα πολιτικά. Θέλω να σας δείξω στην Ίδρα. Οι περισσότεροι θα το έχουν δει, φαντάζομαι, που έχουν πάει. Έλα, το σπίτι Μιαούλη. Του Μιαούλη, του Έλληνα Ναυάρχου της Επανάστασης του 1821. Είναι το σπίτι, για να καταλάβει και ο κόσμος, στο λιμάνι, δίπλα από το μουσείο ακριβώς, η Μεσοτυχία. Το σπίτι αυτό που έζησε ο Μιαούλης τα χρόνια πριν την Επανάσταση, γιατί στη συνέχεια το πούλησε και ήρθε στην ακτή Μιαούλη στον Πειραιά, εκεί που ήταν ο Άγιος Σπυρίδωνας, και αγόρασε όλη την περιοχή και έφτιαξε και το σπιτικό του. Το σπίτι αυτό μέσα είναι όπως ακριβώς το βλέπετε και βγαίνει σε δημοπρασία από τον Νίκο Σόθμπις. Δηλαδή οι ιδιοκτήτες, που δεν ξέρουμε ποιοι είναι, έχουν απευθυνθεί σε οίκο δημοπρασιών. Αρχική τιμή 4,5 εκατομμύρια. Μπορεί να πιάσει και 10 και 15 εκατομμύρια. Και επειδή βλέπουμε ωραίες εικόνες, θέλω να δείτε και τους κούρους, τα αγάλματα, τα αρχαία του 5ου αιώνα π.Χ. που βρέθηκαν σε ένα χωράφι στη Φιότιδα την ώρα που ο αγρότης όργωνε με το μηχάνημά του. Ήταν σε πολύ χαμηλό βάθος. Κοιτάξτε την τελειότητα των αγαλμάτων. Είναι 4 κούροι, αγάλματα της αρχαϊκής περίοδου. Στην ίδια περιοχή πιστεύετε ότι υπάρχει
και αρχαϊκό νεκροταφείο είναι οι φωτογραφίες που έδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Πώς έχουν διατηρηθεί σε αυτή την κατάσταση. Χιλιάδες χρόνια, χιλιάδες χρόνια. Και μία είδηση από το εξωτερικό. Στη Νέα Ζηλανδία ένας ψαράς έχει βγει στα ανοιχτά να ψαρέψει και βλέπει κοντά στην ακτή ένα μωρό να κολυμπά. Πλησιάζει, πιστεύει ότι είναι κούκλα ψεύτικη, πάει κοντά του και το βλέπει ζωντανό. Το παίρνει το μωράκι, βγαίνει έξω. Τι είχε συμβεί, παιδιά? Ο πιτσιρικάς που βλέπετε 18 μηνών μπουσούλησε από τη σκηνή που έκαναν οι γονείς του κάμπινγκ. Μπήκε στη θάλασσα, επέπλεε και πήγε στα ανοιχτά. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά με συγχωρείτε γιατί με αυτά τα πράγματα με πιάνει η καρδιά μου. Δεν μπορεί ένα μωρό 1,5 έτους, ρε παιδιά, όσο λάδι και να ήταν η θάλασσα, πόση ώρα κολυμπάει και δεν κουράζεται? Δηλαδή, εδώ εμείς οι άνθρωποι και κουραζόμαστε. Πόση ώρα δεν το έψαξα. Δηλαδή, αυτό είναι που λέμε, είχε άγιο το παιδάκι. Είχε άγιο, έγινε πρώτο θέμα στο BBC και μίλησαν και οι γονείς, μίλησε και ο ψαράς. Ευτυχώς το παιδί είναι καλά στην υγεία του. Η πρόνοια καλά. Η πρόνοια μίλησε. Η πρόνοια είναι καλά. Η πρόνοια θα δείξει. Πόση ώρα, παιδιά, μπορούσε να κολυμπάει ένα 18 μήνο μωρό? Εντάξει, δεν είχε μπει πολύ μέσα γιατί ό,τι έφευγε με τη βάρκα του ο άνθρωπος για να ψαρέψει ο συνταξιούχος. Το θέμα ότι το βρήκε και το έβγαλε. Και όλα καλά. Λοιπόν, το θέμα σου, Τάσο μου. Το θέμα μου έχει να κάνει με την ταινία, μια και είναι ο Θοδωρής εδώ, Black Mass, που είδαμε πριν από 3 χρόνια στον κινηματογράφο με τον Johnny Depp. Είναι ιστορία του Μπάλτζερ, ενός πολύ σκληρού κακοποιού της μαφίας, πραγματική ιστορία. Ο Μπάλτζερ ήταν στη φυλακή μέχρι πριν από λίγες ημέρες, στα 90 του χρόνια, όταν βρέθηκε νεκρός μέσα στο κελί του και κατηγορείται για τη δολοφονία του ένας Έλληνας ομογενής, μέλος της μαφίας στην Αμερική. Με αφορμή αυτό το δημοσίευμα, λοιπόν, τον έψαξα να δω. Τον έφαγε ο Έλληνας. Τον γκάνγκστερ. Ναι, ακριβώς έτσι το γράφουν. Ο Φώτιος ο Έλληνας, έτσι γράφουν οι εφημερίδες. Ο Μπάλτζερ, λοιπόν, είχε μια μυθιστορηματική ζωή. Και όπως ακριβώς τον έδειξε και στην ταινία, τον υποδίθηκε ο Johnny Depp, ήταν μέσα σε μια προσωπική σχέση με έναν πράκτορα του FBI, τον οποίο γνώριζε από τα σχολικά του χρόνια. Υπήρχε λοιπόν μια τριπλέτα ανθρώπων. Ο Μπάλτζερ που ήταν κακοποιός, ο αδελφός του πολιτικός και γερουσιαστής και ο Κόνολι πράκτορας του FBI. Αυτοί οι τρεις τύποι λοιπόν είχαν μια αλληλοσύνδεση. Ο πράκτορας του FBI τον προστάτευε για να παίρνει μυστικά για άλλους μαφιόζους. Ο μαφιόζος του κατέδιδε άλλους κακοποιούς για να τους βγάζει από τη μέση. Και η ιστορία αυτή έγινε ταινία. Θα δούμε όλη τη ζωή του Μπάλτζερ. Πώς στο τέλος τον έπιασαν, επειδή μια πρώην εστεμένη τον κάρφωσε στην αστυνομία και τον έπιασαν μαζί με τη σύντροφό του. 30 χρόνια μαζί του η γυναίκα, 30 χρόνια στην παρανομία. Μπήκε και αυτή η φυλακή, αποφυλακίστηκε πριν από λίγο καιρό η φιλενάδα του. Να δούμε το θέμα. Ο James Bulger ήταν και διαβόητος γκάνγκστερ και πληροφοριοδότης του FBI, αλλά την πάτησε από πρώην βασίλισσα της ομορφιάς. Η ζωή του μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη με πρωταγωνιστή τον Johnny Depp στην ταινία «Ανίερη Συμμαχία». Και τώρα, ενώ εξέτει ποινή ισόβιας κάθριξης στα 89 του χρόνια, δολοφονήθηκε μέσα στη φυλακή από τον Έλληνα ομογενή κακοποιό Φώτιο Φρέντι Γκίας. Ο 50χρονος ομογενής φέρεται να τον έχει χτυπήσει μέχρι θανάτου με κλειδαριά που είχε βάλει σε κάλτσα μέσα στην ομοσπονδιακή φυλακή της Δυτικής Βιρτζίνια. Ο Φρέντι, που εκτεί ποινή ισόβιας κάθριξης για φόνους, θεωρείται ένας από τους πιο σκληρούς εκτελεστές της μαφίας. Σύμφωνα με τον πρώην δικηγόρο του, πίστευε ότι ο 89χρονος είχε βοηθήσει να παγιδευτεί για ένα φόνο. Ο γκάνγκστερ της Βοστόνης, που είχε υποδηθεί με μεγάλη επιτυχία ο χολιγουντιανός στάρ Johnny Depp στην ταινία Black Mass του 2015, ζούσε για δεκαετίες διπλή ζωή. Στην ταινία αρνήθηκε να συνεργαστεί με τον ηθοποιό παρά το γεγονός ότι εκείνος προσπάθησε πολλές φορές να τον προσεγγίσει για να ακούσει την ιστορία του. Τον Αύγουστο του 2013 κρίθηκε ένοχος για 11 δολοφονίες και εκβιασμούς και καταδικάστηκε σε δύση ισόβια, αφού έζησε ως φυγόδικος επί 16 χρόνια. Όλα τελείωσαν με τον πιο απροσδόκητο τρόπο το 2011. Από το 1995 κρυβόταν μαζί με τη φίλη του Κάθριν Κρέικ, αλλά τους κατέδωσε μια γειτόνισσα, η πρώην ηθοποιός και Μίσης Ζηλανδία το 1974. Είδε στην τηλεόραση μια είδηση για το ανθρωποκυνηγητό του FBI και αναγνώρισε τον άνδρα που γνώριζε με το όνομα Τσάρλι Γκάσκο. Η Κάθριν ακολουθούσε πιστά τον σύντροφό της στην παρανομία επί 3 δεκαετίες. Η Ισλανδή που τους κατέδωσε έλαβε αμοιβή 2 εκατομμύρια δολάρια για την πληροφορία. Ο Μπάλτζερ και η συμμορία του δρώσαν επί 20 χρόνια στην Ιρλανδέζικη συνοικία South Boston. Στις δραστηριότητές τους περιλαμβάνονταν τοκογλυφία, εκβιασμοί, λαθρεμπόριο ναρκωτικών, δολοφονίες.
Και όλα με τη σιωπηρή έκριση ενός πρώην πράκτορα του FBI που έκανε τα στραβά μάτια ώστε να του παρέχουν πληροφορίες για άλλους γκάγκστερ της πόλης. Ο Μπάλτζερ ήταν γνωστός για τη βαναυσότητά του. Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι στραγγάλισε δύο γυναίκες με τα χέρια του και βασάνισε επί ώρες έναν άνδρα πριν τον πυροβολήσει στο κεφάλι. Γεννήθηκε το 1929 και όταν ήταν έφηβος εντάχθηκε σε συμμορία, συνελήφθη και κατέληξε σε αναμορφωτήριο ανηλίκων. Η καριέρα του εκτοξεύτηκε χάρη στη στενή σχέση με τον πράκτορα του FBI John Connolly, με τον οποίο γνωρίζονταν από την παιδική τους ηλικία. Ο Μπάλτζερ αρνήθηκε στη δίκη του ότι υπήρξε πληροφοριοδότης του FBI. Ωστόσο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέβαλε περισσότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση στις οικογένειες των θυμάτων του, με το σκεπτικό ότι ο γκάγκστερ δρούσε εν γνώση των αρχών. Τραγική ηρωνία. Την εποχή που ο Μπάλτζερ λίστευε τράπεζες και σκότωνε ανθρώπους, ο μικρότερος αδελφός του Μπίλι έκτιζε την πολιτική καριέρα του. Ήταν βουλευτής επί 35 χρόνια, υπήρξε πρόεδρος της Γερουσίας της Μασαχουσέτης και κατόπιν πρόεδρος του Πανεπιστημίου της πόλης. Αναγκάστηκε να παραιτηθεί το 2003, όταν έγινε γνωστό ότι 8 χρόνια νωρίτερα είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον φυγόδικο αδελφό του και δεν το ανέφερε στις αρχές. Look at this face. Μάλιστα. Μπάλτζερ. Αυτό το σε πρόλαβε, έγινε πρώτα ταινία και ύστερα το αυτό είναι αλήθεια. Συνήθως τα κάνουμε ανάποδα. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, το κορίτσι με το τατουάζ η ταινία είναι ουσιαστικά η τριλογία, η σουηδική, που έφερε στο σινεμά, μετέφερε στο σινεμά το πολύ επιτυχημένο μυθιστόρημα, αλλά και όλο αυτό το ρεύμα της νουάρ σκανδιναβικής λογοτεχνίας, έτσι, μυστηρίου, αστυνομικό, με έντονους χαρακτήρες, που ανανέωσε και λίγο την εμπιστοσύνη του κοινού σε αυτό που ήξερε από παλιά και ήθελε να το δει με διαφορετικό τρόπο. Αυτό λοιπόν το σουηδικό τρίλογι έγινε αμερικάνικο έργο του Fincher με την Rooney Mara και τώρα, μερικά χρόνια μετά, ξαναμπαίνει στα σκαριά και βγάζουν μια καινούργια ιστορία, διότι ο συγγραφέας δεν υπάρχει πια, δεν είναι πια στη ζωή, ο Στιγκ Λάρσον, και λέγεται «Το κορίτσι στον ιστό της Αράχνης». Η πρωταγωνίστρια παραμένει πάντα η cyber hacker, δηλαδή ένα αγρίμι που είναι κυνηγημένη, καταζητούμενη και κλέβει μυστικά και πάνω απ' όλα προστατεύει τις γυναίκες, δηλαδή οποιαδήποτε παθούσα την ευαισθητοποιεί και πάει και εκδικείται τους άνδρες που έχουν κάνει κακό σε αυτές, τις έχουν τραυματίσει, τις έχουν θανατώσει κλπ. Και βρίσκεται μπλεγμένη σε ένα πραγματικό ιστό και ανακαλεί και προσωπικά γεγονότα, διότι όλο το θέμα είναι οικογενειακό. Έχει να κάνει με τον τυραννικό πατέρα και την αδελφή της, η οποία δεν τα κατάφερε να δραπετεύσει όπως η Λίσμπεθ Σαλάντερ, αλλά έμεινε πίσω, κακοποιήθηκε από τον πατέρα και έγινε μια σατανική ξανθιά γυναίκα. Θα ήθελα να πάρεις μια ιδέα από την ταινία που βγαίνει την Πέμπτη στις αίθουσες, γιατί έχουμε και αποκλειστική συνέντευξη. Λοιπόν, για να δούμε λίγο. They tell me you're the only person for the job. I need you to do the impossible. What am I looking for? The sum of all my sins. Η ταινία είναι γεμάτη από πολλές εντυπωσιακές σκηνές. Αν και το σενάριο έχει μια υπερβολή και λίγο η κακή είναι σχηματική, ήταν τουλάχιστον 5 με 6 σκηνές με ένα προϋπολογισμό πολύ μικρότερο από την προηγούμενη ταινία, αλλά πολύ ικανό σκηνοθέτη, έναν Ουρουγουανό που λέγεται Φέντε Άλβαρες, τόσο πολύ που λέω πώς το κάνανε αυτό το πράγμα. Δηλαδή η ίδια ξεφεύγει με έναν τρόπο που το χαζεύεις λίγο στην ταινία. Δηλαδή αποφάσισαν να ξαναξεκινήσουν αυτή την περιπέτεια με έναν τρόπο έτσι επιθετικό, κάθετο, να την κάνουν δράση και να μάλιστα σε κάποιες στιγμές, μιλώντας με τον σκηνοθέτη, του λέω, επειδή είναι Metro Goldwyn Mayer, μου θύμισε λίγο, σας πότισε το πνεύμα του James Bond, γιατί μου θύμισε James Bond με τους κακούς, αυτοί που είναι σαν πράκτορας που την κυνηγάνε, την παγιδεύουν συνέχεια ενέδρες. Μίλησα λοιπόν, νάτος ο Ρουγουανός, και είδα και τον άλλον, αυτό πρέπει να σου το πω, είδα και τον συμπροταγωνιστή της, έναν Σουηδό,
Ναι, θα το δούμε. Έναν Σουηδό ο οποίος είναι ίδιος ο Μπιόρν Μπόργκ και έχει παίξει τον Μπιόρν Μπόργκ στο σινεμά. Oh. Νάτος. Φαίνεται. Και κάποια στιγμή του λέω: είστε Μπόργκ. Μου λέει: όχι, δεν είμαι. Λέει, λέω: είστε, βλέπω τον Μπιόρν Μπόργκ. Είμαι μεγάλος. Λέω: έχω δει όλα του τα μάτς. Λέω: καλά κάνανε και πήρανε. Σαν δεν είναι ακριβώς έτσι. Προσπάθησα, άλλαξα, αδυνάτησα, έβλεπα μάτς. Αυτή όμως που ξεχωρίζει είναι η Κλέρ Φόι. Είναι η βασίλισσα στο στέμα, στο crown. Ποια είναι εδώ, γιατί δεν την ξεχωρίζω. Είναι η Βασίλισσα Ελισάβετ στη σειρά. Εδώ την ξεχωρίζω. Η Βασίλισσα Έτσι Ελισάβετ. Όπως ήταν τώρα στο έργο, δεν την κατάλαβα ότι είναι αυτή. Εντάξει. Είναι αυτό το μουτράκι και τα μάτια τα διαπεραστικά τα μπλε. Μεγαλύτερη αλλαγή δεν θα μπορούσε ένα άλμα δηλαδή ηθοποιός να φύγει από τον κλασικό ρόλο της Βασίλισσας που της χάρισε Έμι και Φίμη. Και είναι να σκέφτεσαι τι διαφορετικό μπορώ να κάνω. Τη Λίσμπεθ Σαλάντερ. Και μιλάει γι' αυτό, μιλάει για το ρόλο της και μιλάει φυσικά για τις γυναίκες που είναι το επίκαιρο θέμα και νομίζω ότι από μόνη της πάει η συζήτηση εκεί. Κλέρ Φόι αποκλειστικά στον Α, το κορίτσι στον ιστό της Αράχνης από την Πέμπτη. They tell me you're the only person for the job. I need you to do the impossible. What am I looking for? The sum of all my sins. Why did you want to play Lisbeth Salander? What was the one thing, maybe, if you could single out a one that attracted you? It's such a complex and really tough character. And I think the thing is that I don't think I ever will get to play her in her entirety. I think that I, in this story, I felt like there was something I could do in this, just in this story of her character. I think the work that's gone before by those two amazing actresses is incredible. And so this is just exploring a different kind of... the different aspect of her character and the story that you haven't really ever heard before. Mm-hmm. And so that was what I thought, I can do something with that, as opposed to taking on her in a whole, because she's just, she's too big to kind of... Yeah, vast. Somebody asked you what could be a one common thing between the Queen and Elizabeth, and you said... There isn't really anything there. But somebody singled out their mutual stoicism, which is very... differently expressed and approached, but still they kind of, the way they approach things, that they see things, there is a similarity if you have imagination. They're not socially kind of going to be able to express how they feel. I think they're both strangers to their emotions for very, very, very different reasons. Repressed emotion gives great performances, do you agree? Ooh. I think unrepressed emotion also gives great performances. I think a lot of performances I love are where people kind of are jumping up and down and screaming and things like that. It's nothing better than seeing someone, you know, express what you want them to on screen when you're begging a character to go on. There's nothing better than that, really. Are you not Lisbeth Salander? The writer of wrongs? The girl with the dragon tattoo? Have you... been vocal, defensive, and protective of women's rights all your life, or is it something that was brought to surface after the women's movement and what happened the past one, a couple of years? I definitely wasn't my whole life. I didn't feel like, you know, I'm 34, and I was a bit like, well, I'm a woman, and so I can, I've worked, and I'm a professional, and there's no reason why I shouldn't be able to say what I think and be respected for that. Do you think that it's absolutely right what's happening, or do you feel that it's that sometimes, you know, other voices must be heard? I really hope that all voices are heard. You can't try and quash something because things have been heard in the opposite direction for such a very long amount of time, and people have got to be aware of that as well. It's not a competition, it's not an argument, it's not a battle, it's just about everybody being allowed to be heard, I think. Now the world will burn. And everyone will know it was you who did the magic. Λοιπόν, μπαίνω κατευθείαν στο θέμα, παρότι εγώ έχω ξεκινήσει ήδη μια πρώτη κουβέντα με την καλεσμένη μας, μια καλεσμένη η οποία είναι πολλά πράγματα μαζί. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από αυτό που δεν είναι επάγγελμα και είναι κάτι μοναδικό και ιδιαίτερο. Και μιλάω για το να είσαι μαμά. Είναι μαμά λοιπόν τριών παιδιών, διδυμάκια και ένα. Συγχρόνως είναι, ας ξεκινήσουμε, δημοσιογράφος, παρουσιάστρια, ραδιοφωνική παραγωγός, γράφει βιβλία και πολύ επιτυχημένα. Κάποια από αυτά τα έχουμε δει σε ταινίες όπως το Ριζότο και άλλο ένα που δεν μου έρχεται. Το Φεύγα, Σύριαλ. Λοιπόν, Σύριαλ.
Νομίζω και το ξέχασε με το δικό μας εδώ. Δεν ήταν βιβλίο, ήταν το γράψαμε για την τηλεόραση, για τον Τζελεμέγκο. Και γιατί δεν το γύρισες και ανάποδο, το κάνεις και βιβλίο. Ήταν πολύ ωραία. Όταν ναι. έχουμε και στο μυαλό μας ναι. και τις εικόνες με τους πρωταγωνιστές που ήταν πολύ πετυχημένο, Κιμούλης, ναι, ναι. Ματσούκα και Κούρκουλος. Εντάξει, ναι. σαν ήταν τώρα το θυμάμαι. Τρομερή, είμαι πολύ περήφανη για αυτούς. Ήταν όλοι καταπληκτικοί. Και βεβαίως έχει κάνει και άλλα πράγματα. Δεν μπορώ να τα θυμηθώ όλα απ' έξω. Είναι μοναδική η Μανίνα Ζουμπουλάκη και κυρίως είναι ένας άνθρωπος με χιούμορ. Έλεγα λοιπόν πριν και μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Σου έδωσα συγχαρητήρια για αυτά που κάνεις στη ζωή σου και μέσα σε όλα αυτά το μεγάλο κομμάτι που πάντα υπάρχει και δεν αλλάζει, ό,τι και να γίνεται γύρω μας, το κομμάτι μαμά. Ναι. Πόσο μάλλον όταν το κομμάτι μαμά για μια γυναίκα επαγγελματία και πολύ δραστήρια έχει και μια διαφορά ηλικίας που πιστέψτε με τελικά είναι πιο δύσκολο από το να τα έχεις όλα κάπου εκεί κοντά. Ή τουλάχιστον ναι. αυτό πιστεύω εγώ. Που ναι, έχω πολλά και διαφορετικά ναι. ηλικιών παιδιά. Εμείς είμαστε τρία αδέρφια. Εγώ είμαι 16 χρόνια μεγαλύτερη από τον μικρότερο αδερφό μου και 3 χρόνια μεγαλύτερη από τη μεσαία αδερφή. Δηλαδή και εγώ έχω μια διαφορά με τον αδερφό μου. Δεν υπάρχουν ενδιάμεσα παιδιά. Ιδέες που το κάνανε όσο το σκεφτόντουσαν μετά. Όχι, και εγώ δεν το ίδιο ήταν μόνο αυτό, ήταν ναι. και άλλα, ναι. αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε ναι. αυτή τη μεγάλη διαφορά. Είναι ένα θέμα, είναι τέλειο όμως τα παιδιά, δεν θα ήθελα να είχα κάνει 6 ή 5 τέλος πάντων. Διάβασα και αυτά, γι' αυτό σου λέω σε πολλά πράγματα με είδα. Ναι, γιατί έχει πλάκα, είναι ωραίο και έχουν πλάκα τα μωρά. Τώρα βλέπω μωρά στον δρόμο και κάνω πως αυτοί που βλέπουν σκυλιά και τα χαϊδεύουν, το ίδιο κάνω και εγώ. Τα δικά σου μωρά είναι τώρα 10 χρονών. Είναι 10 τα μικρά και ο μεγάλος είναι 24. Αλλά λέω πως ο μεγάλος κάνει κανένα παιδί και ξανά έχω μωρό να παίζω, ας πούμε. Είναι τρελή. Δώστε μου λίγο το βίντεο που έχει ετοιμάσει η αγαπημένη Κάλλια για όλα όσα δεν ξέρουμε για την Μανίνα Ζουμπουλάκη και επιστρέφω σε λίγο. Είναι δημοσιογράφος, αρθρογράφος, παρουσιάστρια, ραδιοφωνική παραγωγός, μεταφράστρια, συγγραφέας και γενικά μια μάγισσα όλων των μικρών θαυμάτων που φτιάχνονται με λέξεις. Η πολυδιάστατη Μανίνα Ζουμπουλάκη και η ιδιότυπη, αγαπημένη, απολύτως αναγνωρίσιμη γραφή της πρωταγωνιστούν στα ελληνικά μίντια και στις ζωές μας εδώ και πάνω από τις δεκαετίες. Και αυτά είναι μερικά πράγματα που ίσως δεν ξέρετε για αυτήν. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καβάλα. Μέχρι σήμερα η λέξη ευτυχία για εκείνη έχει μέσα της μυρωδιά από θάλασσα, πεύκο, καρπούζι και σέπιαν στανταναία από τα παιδικά της καλοκαίρια στη Θάσο. Γράφει από 10 χρονών. Τότε βέβαια έγραφε κυρίως ημερολόγια και ατέλειωτα μελό ερωτικά γράμματα. Σπούδασε στην Αμερική, μάλλον ξεκίνησε να σπουδάζει σωματική αγωγή. Κάτι που ευτυχώς άλλαξε έγκαιρα σε ιστορία της τέχνης. Δεν της άρεσε η Αμερική, βρήκε πιο ενδιαφέρον ένα σεμινάριο για ραδιόφωνο που έκανε στον Καναδά. Με προτροπή της Λιάνας Κανέλη και του Βαγγέλη Γιαννόπουλου βρέθηκε στον Top FM, τα πρώτα χρόνια της άνθησης της ιδιωτικής ραδιόφωνο. Έχει περάσει επίσης από την ΕΡΑ 4, το κανάλι 15, το κανάλι 5, το Μελωδία και τον Αντένα. Κάποτε παρουσίαζε την εκπομπή συνεντεύξεων Πορτρέτο. Και επίσης το καθημερινό μαγκαζίνο έχουμε και λέμε στην ΕΡΤ μαζί με άλλες 4 γυναίκες. Στα περιοδικά γράφει από την αρχή της δεκαετίας του 80 μέχρι σήμερα χωρίς διακοπή. Έχει δουλέψει μεταξύ άλλων στον Ταχυδρόμο, στα Πρόσωπα, στο Κλικ, στο Νίτρο, στο Downtown, στο Elle και βέβαια στην Athens Voice, όπου από το 2005 υπογράφει τη στήλη Ζωντανό στην Πόλη. Έχει μεταφράσει περισσότερα από 30 βιβλία, έχει γράψει 2 σενάρια ταινιών μεγάλου μήκους, 2 σύριαλ, 1 σενάριο τηλετενίας και ένα θεατρικό. Και διηγήματα, 9 μυθιστορήματα, ένα παιδικό βιβλίο. Εδώ και 15 χρόνια διδάσκει δημιουργική γραφή. Όταν κράτησε στα χέρια της το πρώτο της βιβλίο, χάρηκε πολύ και ήθελε αμέσως να γράψει το επόμενο. Έχει κάνει 3 γάμους και έχει 3 παιδιά. Ο μεγάλος της γιος, ο Πέτρος, είναι 24 ετών, ενώ τα δίδυμά της, η Σοφία και ο Παναγιώτης, μόλις 10. Γράφει το πρωί ανάμεσα σε πλυντήρια και μαγειρέματα, τις νύχτες όταν έχει αϊπνίες ή όταν λείπει η οικογένεια από το σπίτι. Γράφει όταν η πραγματικότητα της ζορίζει, δηλαδή σχεδόν πάντα, και επειδή, όπως όλοι οι πραγματικοί συγγραφείς, είναι πολύ πιο ευτυχισμένοι γράφοντας. Το πράγμα, πείτε μου. Τι λέμε, δεν σταματάμε να λέμε. Τι λέω εδώ για τις συνεντεύξεις, για αυτά που λέει, ναι. για τον τρόπο που τα λέει, πώς αντιμετωπίζει τη ζωή. Μ' αρέσει που έχει σε όλα, βγάζει χιούμορ. Μα ποτέ δεν έχασες το χιούμορ σου. Στις δύσκολες δικές σου στιγμές στη ζωή σου. Κοίτα, και κλαίω και πέφτω στα πατώματα και τα παθαίνω όλα αυτά, αλλά με βοηθάει το να γράφω και το να το κάνω αστείο. Επίσης, ξέρεις, πιο πολλά πράγματα μπορείς να περάσεις με πλάκα, με χιούμορ, παρά με να το πεις στον άλλον
πρέπει να κάνεις αυτό ή εκείνο. Και είναι μια μέθοδος. Μ' αρέσει, τη βρίσκω. Δηλαδή, μ' αρέσει να γελάω, μ' αρέσει να κάνω τους άλλους να γελάνε και μ' αρέσει να κάνω τους άλλους να περνάνε καλά. Δηλαδή, το να μου πει κάποιος διάβασε ένα βιβλίο σου και δεν πέρασε καλά, είμαι χάλια μετά. Εγώ γιατί δεν πέρασε καλά. Εγώ το έγραψα για να περάσει καλά. Ντροπή. Κάτι έκανα λάθος. Η πιο για σένα δημιουργική φάση της ζωής σου, όχι από έπνευση, γιατί από έπνευση είσαι φουλ, αλλά από χρόνο ή περίοδο τέτοια που πραγματικά μπορούσε να λειτουργήσει πολύ περισσότερο, ποια ήταν? Δεν είναι κάθε χρόνο, μεταξύ από Σεπτέμβριο μέχρι Μάρτιο, μέχρι Μάιο μάλλον, είναι μια πολύ δημιουργική περίοδος. Γιατί? Μετά το καλοκαίρι λίγο το δεν ξέρω. Χαλαρώνεις το καλοκαίρι επειδή είσαι με τα παιδιά, δεν έχεις χρόνο? Είμαι με τα παιδιά, αλλά και χαλαρώνω. Μου αρέσει να είμαι στη θάλασσα, να κάνω μπάνια, δεν θέλω να στηθώ μέσα και να γράψω σε ένα κομπιούτερ. Γεννήθηκες και μεγάλωσες στην Καβάλα. Και ναι. Ήρθες αργότερα στην Αθήνα με τις σπουδές σου, έφυγες και στο εξωτερικό. Έχω διαβάσει όμως μέσα στη συνεντεύξη σου ότι σου αρέσει να ζεις τα καλοκαίρια σου στη Θάσο. Ναι, στη Θάσο. Και όσοι έχουν πάει στη Θάσο, και εγώ έχω πάει, ξέρω ότι. Έχεις πάει, έλα. Φυσικά και έχω πάει. Εγώ πάντα έψαχνα τέτοια νησιά, νησάκια μικρά. Εγώ έχω πάει στη Θάσο πριν κάνω το γιο μου. 16 χρόνια, 16 είναι ο γιος μου, 17 χρόνια πριν. 17 χρόνια. Πάντα έψαχνα τέτοια μικρά νησιά, να μην μαζεύεται πολλοί κόσμος, να έχει ωραίες παραλίες και να τις χαίρομαι εγώ, άντε και κλειδιά ακόμα. Ναι. Εσύ, λογικό για την δίπλα στη Θάσο να είναι η επιλογή σου. Αλλά δεν είναι μόνο εκείνων που ξέρουν και είναι από εκείνες τις περιοχές, είναι και άλλων αρκετών ανθρώπων. Και από ό,τι έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια, η Θάσος είναι πια. Δεν έχει καμία σχέση με τη Θάσο που θυμάμαι έχει, εγώ. Είναι γεμάτη, έχει πολύ κόσμο. Έχω φίλους στη Θάσο. Αγαπάω τους ανθρώπους που ξέρω από παιδί σχεδόν. Κάθε χρόνο ανακαλύπτω και κάτι καινούριο, παρόλο που πάω χίλια χρόνια. Και... Τα παιδιά σου τους αρέσει να πηγαίνουν εκεί. Τους αρέσει. Ο μεγάλος σου γιος που σήμερα είναι 24, όταν τον πήγαινες και αυτόν σε παιδάκι. Όταν μπορείς να τον έχεις μαζί. Μέχρι τα 15 πήγαινε, μετά βαρέθηκε. Γιατί... Πες μου κάτι, όταν ξεκίνησε το μετά βαρέθηκε. Ναι, δράμα. Ναι. Εκεί που ξεκινάει η πρώτη γεύση εφηβείας. Ναι. Θέλουν τα παιδιά λίγο περισσότερο κόσμο, τους φίλους να τους βλέπουν. Βασικά δεν θέλουν τη μαμά και τον μπαμπά τους. Δεν θέλουν εσένα. Γιατί ήρθε η σειρά τους να σε απορρίψουν. Ήσουν προετοιμασμένη παρότι ήξερες ότι θα συμβεί. Δεν γιατί είμαι. Καμιά μαμά δεν είναι? Γιατί νομίζω ότι εσύ τα έκανες καλύτερα από τους δικούς σου γονείς. Λες, μα εμείς είμαστε φίλοι με το παιδί μου, τα πάμε πολύ καλά και ξαφνικά το παιδί σου γίνεται 16 και θέλει να σε σφάξει. Και σοκάρες, λες, μα εγώ δεν ήμουν σαν τους γονείς μου. Και όχι, ήσουν σαν τους γονείς σου. Με άλλο τρόπο, ξέρεις. Τώρα που έχεις τα διδυμάκια και ακόμα είναι 10 χρονών και δεν έχουν μπει στην προεφηβεία. Πιστεύεις ότι θα είσαι καλύτερα προετοιμασμένη για να αντιδράσεις? Και αν έχεις βρει τα κόλπα, θα ήθελα να μας τα πεις. Όχι, δεν τα έχω βρει τα κόλπα. Είναι, πάντα λέω να κρατάς την ψυχραιμία σου, αλλά δεν την κρατάω και δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ. Ήδη τώρα, όταν αρχίζουν και μου κάνουν φωνές ή με απορρίπτουν με κάποιο τρόπο, δηλαδή μου λέει η κόρη μου, μαμά, μην έρχεσαι να πάρεις από το σχολείο ντυμένη τόσο χάλια, να ντύνεσαι καλά και να βάφεσαι. Όταν μου το λέει αυτό, σοκάρομαι και τώρα. Γιατί όταν ήταν 5 δεν το έλεγε. Πίστευε ότι είμαι καλονή, ας πούμε. Τώρα, not so much. Τώρα ξέρεις, αρχίζει και. Τι κάνεις και τι νομίζεις ότι πρέπει να κάνεις αυτά? Τι κάνω, δεν ξέρω. Προσπαθώ να είμαι κοντά τους, προσπαθώ να ασχολούμαι με αυτά που ασχολούνται. Κάθομαι και ακούω την Dua Lipa για να δω, ας πούμε, ποιες είναι οι προσλαμβάνουσες. Δεν μπορώ να γυρίζω στο YouTube βιντεάκια που κάνουν τώρα τα παιδιά, ξέρεις, όλα γυρίζουν βιντεάκια. Αλλά κάθομαι και τα κοιτάω. Αυτή, μέχρι εκεί, παραπάνω δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Νομίζω ότι όλες πάμε με το ένστικτο, με αυτά που έχουμε μάθει από τους γονείς μας που τα μισά ήταν λάθος, αλλά αυτά έχουμε, τι να κάνουμε. Και με αυτά που διαβάζουμε. Διαβάζω και βιβλία, διαβάζω ψυχολογία, αυτά, παιδοψυχολογία. Μπούρδες, δε, κι εγώ δεν τα θάλασσα τα κάνω, αλλά όπως όλες, όλες τα κάνουμε θάλασσα. Οι προθέσεις μας είναι καλές, παιδιά. Αυτό νομίζω, εκεί να μείνουμε, ότι αυτό μετράει κιόλας περισσότερο, ότι οι προθέσεις μας είναι καλές και προσπαθούμε. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, ας τα κάνουν και εκείνα καλύτερα από εμάς αργότερα, δεν πειράζει. Τα βιβλία πάντως άρχισα να τα γράφω από ένα σημείο και μετά, δηλαδή από την ευτυχία και μετά αυτά που θέλω να κάνω τριλογία. Είναι μία μαμά που προσπαθεί να διαχειριστεί τα παιδιά της που ξεκινάνε από 15 και φτάνουν μέχρι 25. Αυτή την ηλικία των παιδιών, δηλαδή επειδή δεν μπορούσα να κάνω εγώ κάτι, ένιωθα τρομερή αμηχανία, έβαλα τις ηρωίδες μου να τα λύνουν τα θέματα.
εντάξει, τα βρήκανε, τα λύσαν, καθάρισαν. Είναι καλύτερες από μένα σε αυτό. Καταλαβαίνεις τι κάνω. Είναι... Αυτά που κάνουν αυτές, δεν μπορείς να τα κλέψεις εσύ. Προσπαθώ. Εγώ, δηλαδή, τι πιστεύεις. Προσπαθώ, δεν ξέρω, ναι. Ναι, απλώς εκεί έχεις τον έλεγχο. Κάθε στο κομπιούτερ και λες τώρα θα του πει αυτό, θα απαντήσει εκείνο, θα κάνει το σωστό. Να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Δεν ξέρω πόσο να σου το πω διακριτικά, γιατί θέλω να είμαι και διακριτική είμαι. Μέσα σε όλη αυτή την γεμάτη ζωή που έχεις, επαγγελματικά γράφεις, ραδιόφωνα, αυτά τα πάντα, είσαι πολύ full δουλειά. Τώρα δεν κάνω τίποτα. Τώρα δεν κάνω το ραδιόφωνο και τίποτα. Τώρα μπορεί να μην κάνεις τώρα. Ναι, γενικώς η ζωή σου έτσι full ήταν. Παιδιά, ξαναλέω, διαφορετικών ηλικιών και όλες τις καταστάσεις που περνάει μια γυναίκα, μόνες μας, με τα γυναικολογικά μας, τα αρμονικά μας, που περνάμε μέσα από διαφορετικές δεκαετίες και που κάθε δεκαετία κάτι άλλο μας φέρνει και μας κάνει. Το κομμάτι της προσωπικής σου ζωής, πώς το φροντίζεις, πώς του έχεις χρόνο για να είναι και αυτό φροντισμένο, όσο γίνεται. Ναι, όλα τα κάνω μισά και όλα τα κάνω ψιλολιγοχάλια. Εννοείς το προσωπικό μου, τον άνθρωπό μου. Με τον άντρα σου, τον άνθρωπό σου. Ναι, βλέπουμε ταινία στο βράδυ και πίνουμε. Τις βλέπετε. Τις βλέπουμε. Ολοκληρωτικά με θέλω. Όχι, μπορεί να κοιμηθούμε κιόλας. Γι' αυτό σε ρωτάω, δηλαδή. Δεν μπορεί να μείνει σε κουρασμένη. Όχι, βλέπουμε κάτι λίγο. Έχουμε μία κοινή ώρα κάθε βράδυ, κάποια στιγμή. Μπορεί εγώ μετά να καθίσω να γράψω όταν κοιμηθεί ο άντρας. Αντέχεις. Όχι δηλαδή, πολύ. Εσύ τη βγάζει με 4-5 ώρες ύπνο. Όχι, δεν κοιμάμαι όλη μέρα. Κοιμάμαι σπαστά. Κοιμάμαι το μεσημέρι μια ώρα, το πρωί μια ώρα. Δηλαδή, σηκώνομαι. Πάω το παιδί στο σχολείο στις 7:30-8. Γυρνάω και κοιμάμαι μια ώρα. Σηκώνομαι, μαγειρεύω, γράφω, απαντάω σε mail, μιλώ σε τηλέφωνα. Μπορεί να κοιμηθώ το μεσημέρι άλλη μια ώρα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν θέλω να γίνω και σαν σταφίδα, ξέρεις. Άμα δεν κοιμάσαι μετά. Όταν ήρθαν τα δίδυμα στη ζωή σου. Γιατί άλλη δεκαετία κι αυτή. Καλά, ναι. Όταν κάνεις παιδιά εκεί κοντά στα 40-45, είναι άλλη δεκαετία. Ναι, έχεις κάνει μια διαδρομή. Είσαι λίγο κουρασμένος, έχεις περάσει τα διάφορά σου. Σκεφτόσουν ότι μπορεί να ζωρίσεις ή σκεφτόσουν μόνο το πραγματικά υπέροχο κομμάτι. Μόνο το υπέροχο σκεφτόμουν και η αλήθεια είναι ότι δεν ζωρίστηκα. Γιατί ήμουν πολύ τυχερή, ήρθε η πεθερά μου, έμεινε σπίτι ένα διάστημα όσο ήταν μικρά. Δούλευα με τη Ρίκα στην ΕΡΤ τότε. Στην ΕΡΤ, ναι. Και θύλαζα τα μωρά, πήγαινα στην ΕΡΤ τρέχοντας, κάναμε την εκπομπή, γυρνούσα σπίτι. Θύλαζα τα μωρά και κοιμόμουν. Και ήταν ένα πρόγραμμα, μου βγήκε καλό, δηλαδή είχα βοήθεια τότε. Όχι, δεν σκέφτομαι ποτέ τι μπορεί να πάει στραβά. Ποτέ. Δηλαδή δεν λέω ότι την ώρα που θα μπω στο πλατό θα σκοντάψω και θα πέσω. Και δεν σκοντάφτω. Δεν σκέφτομαι ότι θα ψάχνω για ταξί και θα πιάσει βροχή. Δεν θα πιάσει βροχή, ξέρεις. Αλλά αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται. Και για τα παιδιά δεν είχα σκεφτεί ότι πώς θα το κάνω, πώς. Μου λέγανε φίλες μου πώς θα τα βγάλεις πέρα. Και λέγανε, δεν ξέρω εγώ, γιατί να μην τα βγάλω πέρα, γιατί το θεωρούσα αυτονόητο ότι. Τι πήρες εκτός από πολύ μεγάλη χαρά με την απόκτηση των μωρών αυτών. Σαν να μου έδωσε άλλη μια ευκαιρία. Και πόσο διαφορετική ήσουν εσύ, θέλω να μου πεις. Γιατί ας πούμε, εγώ βλέπω τον εαυτό μου ότι... Είσαι διαφορετική. Ναι, ότι είμαι διαφορετική, γιατί δεν είμαι η ίδια που έκανα το πρώτο μου παιδί 30-31 χρονών με το μετά. Ναι. Έχω κάνει τη διαδρομή μου και έχω εντοπίσει και τα λάθη μου, τα καλά μου, τα αυτά μου. Δεν ξανακάνω λάθη, κάνω, αλλά... Είμαι και η ίδια λίγο πιο απενεχοποιημένη. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Είμαι ναι, πιο. Κι εγώ έτσι. Κάπως είμαι διαφορετικά. Ναι. Κι εγώ έτσι είμαι. Λέω. Κοίτα, με το πρώτο παιδί κάνεις τις γνωστές σαχλαμάρες που κάνουμε όλες. Λες, θα πάρω το παιδί και θα πάω εκδρομή με αντίσκηνο, ξέρω εγώ, ναι, εκεί. Ναι. Με το δεύτερο ή τρίτο παιδί δεν το κάνεις αυτό, γιατί έχεις φάει την κρυάδα και ξέρεις ότι δεν είναι βολικό. Με αυτή την έννοια, ναι, ήμουν πιο προετοιμασμένη στα δίδυμα, ότι είχα πάρει το κολάι. Ήξερα πώς να το χειριστώ. Βοήθησε και ο μεγάλος μου γιος σε αυτό, δηλαδή βοηθούσε και με τα παιδιά. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν κουράζομαι και πολύ. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που κουράζονται. Άμα κουραστώ, μπορεί να κοιμηθώ εδώ που κάθομαι μισή ώρα και να συνέρθω. Δεν είμαι, ξέρεις, ότι δεν αντέχω, ας πούμε. Αντέχεις τα πάντα, όλα τα αντέχεις. Και τι μου δώσαν τα παιδιά, μου δώσανε μία δεύτερη ευκαιρία να είμαι μαμά, το οποίο μου αρέσει να είμαι μαμά. Ελπίζω ότι θα μου αρέσει να είμαι και γιαγιά όταν θα έρθει. Σε ρωτάνε ποτέ. Σε ρωτάνε. Παιδιά. Όχι. Οι φίλες σου, πώς θα το βλέπεις όταν θα αποκτήσει παιδί, φαντάζομαι, ο μεγαλύτερος γιος. Ναι. Το περιμένω με πολύ χαρά. Είναι στάδια στη ζωή. Πιστεύω ότι είναι μεγάλη ευτυχία στη ζωή. Καταρχήν, άμα το θέλεις, γιατί μπορεί να μην το θέλεις, να γίνεις μαμά
Και ακόμη μεγαλύτερη ευτυχία να γίνεις γιαγιά. Σημαίνει ότι αντέχεις ακόμα, ότι έφτασες στην ηλικία αυτή, ότι ξέρεις, είναι μεγάλη ευτυχία και πρέπει να τα παίρνουμε έτσι αυτά τα πράγματα. Ότι ξέρεις, μου έδωσε το σύμπαν, ο Θεός, ο Βούδας, αυτό το δώρο να γίνω γιαγιά, λέμε τώρα. Πόσα βιβλία έχεις γράψει συνολικά? 14. 14. Εδώ το άκουσέ με, είναι αστυνομικό έργο. Είναι, ξέρεις, αυτό που πριν είχατε για την Lisbeth Salander. Είχα ζηλέψει όταν βγήκε αυτή η τριλογία, γιατί έλεγα, εμείς έχουμε μια ωραιότατη πόλη την Αθήνα, που μπορεί, είναι αστυνομική πόλη, μπορεί να είναι το background για αστυνομικές ιστορίες, και μου ήρθε να γράψω μια τριλογία, τώρα είμαι στο δεύτερο, με ηρωίδα Ελληνίδα, κανονική, 45, χωρισμένη, όλο δηλαδή το πακέτο, άνεργη που δουλεύει ευκαιριακά, ας πούμε, σε μια Αθήνα που είναι το background. Αντί να μιλάω για το Όσλο ή για το Εδιμβούργο ή για μια πόλη αυτή, μιλάω για την Αθήνα. Κάνω ξενάγη στην Αθήνα. Είναι ξεναγός η ηρωίδα. Και μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Έκανα το πρώτο, το Κάτι μου κρύβεις, και μετά έκανα το δεύτερο, το Άκουσέ με, και τώρα θα αρχίσω και το τρίτο. Από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, που μπορείτε να βρείτε και τα δύο βιβλία, το Άκουσέ με, εμείς θα το κάνουμε δώρο, θα το ανεβάσω και στο Instagram, γιατί θέλω να σας δώσω την ευκαιρία όλη μέρα σήμερα να το βλέπετε. Και φυσικά, αυτοί που αγαπάτε πραγματικά να διαβάζετε βιβλία και που με πολύ χαρά θα θέλετε να διαβάσετε το βιβλίο της Μαρίνα Ζουμπουλάκη, Άκουσέ με, είπαμε, είναι αστυνομικό. Βλέπω τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα τα διαβάζει πολύ ο κόσμος. Εγώ τα αγαπώ αυτά πάρα πολύ. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει λίγο με το να ψάχνω, να είναι και λίγο ψυχολογικό και λίγο. Ναι, είναι έτσι, είναι και λίγο ψυχολογικό. Λίγο και να με βάζει να σκέφτομαι, αλλά και να με τρομάζει λίγο. Αλλά πάντα. Ναι, όχι, μ' αρέσουν πολύ και τα ψάχνω στους εκδοτικούς οίκους. Και βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια τα διαβάζουν πολύ στην Ελλάδα. Γιατί έχει γίνει η ζωή μας αστυνομική. Γιατί αυτό που βλέπεις κάθε μέρα στις ειδήσεις και έξω στον δρόμο είναι αστυνομικές ιστορίες. Είναι όλο ένα μυστήριο και πώς έγινε αυτό και πώς έγινε εκείνο. Και επίσης, αυτό ήθελα να το κάνω. Διαβάζω αστυνομικά πάντα. Ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Μετά στις διαφημίσεις θέλω να μου πεις μερικά αγαπημένα σου, γιατί τώρα δεν είναι η στιγμή. Λοιπόν, άκουσέ με από τη Μαρίνα Ζουμπουλάκη. Η Δώρα, με τη μυστήρια ικανότητα να βλέπει μέσα στα κεφάλια των ανθρώπων, δεν θέλει καθόλου να ασχοληθεί με τις δολοφονίες των άστεγων της Αθήνας. Αλλά μπλέκει χωρίς να το καταλάβει, ενώ ξεναγεί στην πόλη μια παρέα γυναικών από τη Σουηδία. Η μία από τις γυναίκες δεν είναι απλή τουρίστρια, κουβαλάει ένα παλιό αβάσταχτο έγκλημα και η Δώρα δεν μπορεί να το αγνοήσει, καθώς φαίνεται να είναι το πρώτο στη σειρά. Βουτάει με τα μούτρα σε μια εποχή δολοφόνων όπου όλοι τις φαίνονται ύποπτοι και κυρίως ο Άρης, ο νεότερος φίλος της κόρης της, δεν θα πω παρακάτω. Όποιος θέλει μπορεί να το βρει στα βιβλιοπωλεία και 10 τυχεροί από εσάς μπορείτε να κάνετε like στο Instagram, θα το ανεβάσω εγώ, και θα μπορείτε να το αποκτήσετε και να το κάνετε δικό σας. Μανίνα. Τέλεια. Είναι feel good βιβλίο. Είναι αυτά που το διαβάζεις και αισθάνεσαι καλά. Καλά, όπως όλα τα βιβλία που γράφω, θέλω. Αυτό που σου είπα, θέλω να νιώθουν καλά οι άνθρωποι. Να μην τους ρίξω, να μην. Δεν διαβάζω ποτέ βιβλίο όταν βλέπω από πίσω ότι έχουν να κάνουν με φόνο παιδιού, ας πούμε. Α, ούτε εγώ θέλω τέτοια. Είναι ούτε ταινίες τέτοιες θέλω, καθόλου με παιδιά. Βιασμοί και τέτοια και ανατριχιαστικά πράγματα. Δεν θέλω να είναι ανατριχιαστικά. Θέλω να είναι κάπως πιο. Ναι, μεν είναι αστυνομική εποχή. Ναι, μεν το σηκώνει αυτό η εποχή. Είχα σκεφτεί την ηρωίδα αυτή για σίριαλ, τη Δώρα. Ήθελα να το κάνω σίριαλ. Με την Αταλία Δραγούμη κιόλα, το είχαμε συζητήσει. Είναι δυναμική και θα τη πήγαινε. Ναι, τη πάει. Και είναι μια γυναίκα που έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει άβρες ανθρώπων, να καταλαβαίνει, να διαισθάνεται πράγματα. Έχει πολύ ισχυρό ένστικτο. Μου άρεσε και την κράτησα. Και μετά την έκανα λίγο στην κάνω βιβλίο. Και βλέπουμε. Θα δούμε, ναι, ναι. Χάρηκα πάρα πολύ που μας είπες σήμερα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Είστε καταπληκτικοί. Πέρασα υπέροχα. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνυματάκια και κατόπιν. Κατόπιν να ανοίγουμε την μπουτίκ των Λι Λαλό στο δικό μας πλατό. Κορίτσια, πάμε μαγαζιά. Τι μαγαζιά, μαγαζάρα σας έχω κάνει σήμερα. Τα πάντα όλα θα δείτε. Και εδώ με την πολύ γλυκιά και πανέμορφη Χαρά Ρώση, η οποία είναι υπεύθυνη τμήματος marketing στην εταιρεία Λιλαλό, θα τα πούμε και θα τα χαζέψουμε μαζί. Εν τω μεταξύ, όσο εμείς χαζεύουμε, χαζέψτε και εσείς λίγο Instagram, που μια χαρά δηλαδή έχετε ήδη δει, τι σας έχω ανεβάσει για να ξέρετε και τι δώρα μπορείτε να κερδίσετε. Εδώ, ας πούμε, σας δείχνω το υπέροχο δαχτυλίδι μου. Να το. Εγώ το φοράω διπλό.
Γιατί έτσι ήθελα να το φορέσω. Εσείς όμως μπορείτε να το φορέσετε και μόνο έτσι όπως σας το δίνω δώρο. Εδώ λοιπόν που μέχρι στιγμής πάνω από 75.000 έχετε κάνει like, συνεχίζετε να κάνετε γιατί σε λίγο θα το δώσω. Επίσης, εδώ που σας έχω ανεβάσει τα γούρια που φοριούνται στο χέρι. Γιατί με το δικό μου σκεπτικό επέλεξα αυτά τα γούρια για να έχω την ελευθερία είτε αγόρι είτε κορίτσι κερδίσει να μπορεί να το φορέσει, ρε παιδί μου. Τώρα μπορεί να το κάνει και δώρο. Το γούρι δεν δίνεται όμως για μένα. Το γούρι, αυτός που θα το πάρει το κρατήσει για τον εαυτό του. Είναι το γούρι μας. Τώρα, αν θέλουμε να πάμε να αγοράσουμε γούρι για άλλον, θα το σκεφτόμαστε και την ώρα που το αγοράζουμε. Λέμε, πάω να αγοράσω γούρι που θέλω να δώσω στο φίλο μου που θέλω να του έρθουν όλα καλά. Άλλο αυτό. Λοιπόν, αυτά με τα δώρα και σας λέω και ένα βραχιόλι. Σας γράφω εδώ ότι θα κερδίσετε πίσω από το δαχτυλίδι. Άλλος βέβαια. Ένα από τα βραχιόλια που φοράω. Δεν θα το βρούμε τώρα το πιο. Ξέρουν στην αλληλαλό ποια βραχιόλια φόρεσα και από αυτά θα σας στείλουν ένα δώρο. Εδώ έχω βάλει πάρα πολλά και πραγματικά βρεχαρά με αυτά θέλω να ξεκινήσω. Πόσο μου αρέσουν τα βραχιόλια. Πόσα βραχιόλια μπορεί να έχετε διαφορετικά σχέδια στην αλληλαλό. Λοιπόν, έχουμε τεράστια ποικιλία θα έλεγα σε βραχιόλια, σε όλα τα χρώματα, σχεδιασμούς διαφορετικούς, λευκό ασήμι όπως φοράς και εσύ 925. Και επιχρυσωμένο, είτε με ροζ είτε με κίτρινο χρυσό, έτσι ώστε όλες οι φίλες μας να βρουν αυτό που θέλουν. Γιατί σίγουρα θα το βρουν στο καταστήματα, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Και μπορείτε, όπως σας δείχνω και εγώ εδώ, πραγματικά να τα μπερδεύετε. Εμένα μου αρέσουν πολύ περισσότερο έτσι. Δεν σας λέω να βάλετε όπως βάλω εγώ τώρα 6, μπορείτε να βάλετε 3. Αλλά πραγματικά δείχνουν πολύ ωραία και μην φοβάστε πια να μπερδεύετε το χρυσό με το ασήμι. Και είναι μεγάλη τάση. Πάρα πολύ μεγάλη τάση. Λοιπόν. Λοιπόν, με τι απ' όλα να ξεκινήσουμε. Να πάμε στο γούρι μας. Να πάμε στο γούρι μας, φυσικά. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι φέτος για το γούρι μας. Είναι κατασκευή ελληνική και σχεδίαση ελληνική. Χειροποίη το σχέδιο όπως βλέπεις. Σχηματίζεται το 9 από το μισοφέγγαρο και το πεφταστέρι. Mm-hmm. Μάτα σήμι. Οι τιμές είναι πολύ οικονομικές που ξεκινάνε, οπότε και για εταιρικά δώρα είναι κάτι που σίγουρα ενδείκνεται. Εδώ το γούρι γράφει και dream από πίσω και μ' αρέσουν αυτά. Εγώ διάλεξα το χρώμα μου, με ξέρετε. Είπαμε, εγώ θέλω κόκκινα, θέλω μπορντό, θέλω ένταση, έρχονται γιορτές και θέλω επιτυχία. Όλα αυτά τα θέλω που λέω εγώ για μένα, να τα λέτε και εσείς την ώρα που παίρνετε το γούρι σας και να τα σκέφτεστε. Δηλαδή να κολλάτε με το γούρι σας. Λοιπόν, το βλέπετε. Επίσης μπορεί να φορεθεί με όλα τα βραχιόλια που μπορεί να θέλω να φορέσω. Και φυσικά τα κρεμαστά. Ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά κρεμαστά για το λαιμό. Και με αλυσίδα και με κορδονάκι. Και με κορδονάκι, ναι. Συνήθως, πού τους βλέπεις πιο πολύ να κολλάνε στο κορδονάκι ή στην αλυσίδα, πού τους τραβάει πιο πολύ, έχει να κάνει με την ηλικία, πιστεύεις. Σίγουρα στο βραχιόλι, το μακραμέ είναι από τα best seller που πάμε. Μετά, ανάλογα με το ύφος της κάθε γυναίκα, σίγουρα στην αλυσίδα για μια εμφάνιση η οποία μπορεί να είναι και λίγο πιο επίσημη. Το κορδόνι όμως το φοράμε το πρωί μέχρι το βράδυ. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε από την άλλη πλευρά ή μάλλον να συνεχίσω να κάνω όλη αυτή τη διαδρομή που με ενδιαφέρει. Εννοείται. Που θα παίξουμε και σε 3 διαφορετικά χρώματα. Mm-hmm. Πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Εδώ που ό,τι βλέπω πραγματικά είναι πολύ κοντά μου. Δηλαδή, αυτή εδώ η σειρά που βλέπω εδώ μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ πάμε σε λευκό μαύρο. Διαχρονική συλλογή που πάντα κερδίζει, είναι μία τάση, δηλαδή να συνδυάζουμε το λευκό με το μαύρο. Κοιτάξτε κορίτσια, εγώ τα φοράω και εδώ γιατί πιστεύω ότι φαίνονται αλλιώς φορεμένα από το να τα βλέπετε μόνο στη βιτρίνα. Κοιτάξτε και τι ωραία που συνδυάζονται μαζί αυτά τα δύο. Και αυτό είναι σαν το κολλιέ σου που φοράς. Έχεις πολύ δίκιο. Πολύ και το κολλιέ μου είναι πάρα πολύ ωραίο. Κλείστο σε παρακαλώ. Θα βγάλω το ρολόι για να μην μπερδευόμαστε, mm-hmm. γιατί μου αρέσει πάρα πολύ τα βραχιόλια σας. Γι' αυτό και έβαλα και τόσα πριν. Το γυρνάμε και ανάποδα. Εδώ. Λοιπόν. Δείτε κορίτσια. Εδώ μαύρο πλατίνωμα και υπάρχει και σε λευκό. Κοιτάξτε πόσο ωραία γράφει δείχνει. Πολύ όμορφο. Κοιτάξτε τι ωραία που δείχνει με αυτά. Και κοιτάξτε και με το δαχτυλίδι. Παρότι τώρα θα κάνω αλλαγή γιατί βρήκα και πιο σκούρο. Mm. Και μ' αρέσει. Λοιπόν, βάζω αυτό δίπλα γιατί θέλω να πρωταγωνιστήσει αυτό. Κοιτάξτε πώς φοριούνται και όλα μαζί. Θα μπορούσατε να γεμίσετε και όλα σας τα δάχτυλα. Μπορείτε να παίξετε μόνο στο ένα. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει να εμπνευστείτε μόνοι σας και να κάνετε το δικό σας δημιούργημα. Εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί να φοράμε όλα τα ίδια. Μπορούμε να κάνουμε να τα μπερδέψουμε, να παίρνουμε πάντα 4-5 διαφορετικά, 2-3 ή σιγά-σιγά, όπως τα θέλει ο καθένας, και να κάνει τα δικά του κοσμήματα, το δικό του σχέδιο. Αυτή η σειρά είναι πραγματικά απίθανη, μ' αρέσει πολύ. Όπως μ' αρέσουν πολύ και τα σκουλαρίκια, τα οποία να πούμε τώρα, αυτά αν τα είχα βρει το πρωί, θα τα φορούσα. Γιατί μ' αρέσει που είναι σκούρα, μ' αρέσει που είναι απλά. Έχει αυτή την κίνηση που μ' αρέσει πολύ. Είναι, κοιτάξτε τώρα, με δείτε αν φας, έτσι το καταλαβαίνετε καλύτερα. Τώρα θα μου πεις αυτά τα σκούρα και πόσο ωραία δείχνουν μέσα στα ξανθά μαλλιά. Αν είσαστε και ξανθιά, εντάξει, άλλο πράγμα. Όσο πιο ανοιχτό το μαλλί, τόσο πιο πολύ το σκούρο κόσμημα φαίνεται, δείχνει.
το χρυσό μπορεί να χαθεί μέσα στα ξανθά μαλλιά. Πάρα πολύ ωραία σειρά. Όπως επίσης, στην ίδια σειρά, όπως είπε, είναι αυτό που φοράω, μισό λεπτάκι για να σας το δείξω. Που είναι πολύ όμορφο. Είναι το πρώτο που έβαλα και μετά το συμπλήρωσα για να, μην, για να το κάνω λίγο πιο. Συγγνώμη, σε ποια κάμερα γιατί μπερδεύομαι πάλι. Το βλέπετε, ωραία. Άμα το βλέπετε, γιατί και εγώ εκεί βλέπω. Λοιπόν, αυτό έχει αυτό τον κόμπο εδώ και αυτά τα δύο μπαλάκια που κρέμονται χαμηλά, το οποίο και σκέτο να το φορούσε είναι απίθανο. Σας λέω, αυτό επέλεξα εξ αρχής. Είπα, αυτό θέλω. Μ' αρέσει, μου ταιριάζει, ταιριάζει με αυτό το φόρμα που έχει αυτό το ελαφρώς ανοιχτό ντεκολτέ. Που, ντεκολτέ που κατεβαίνει έτσι, βέβαια, όχι έτσι. Οπότε μπορώ να δω και το κόσμημά μου και να μου κάνει αυτή όλη τη χάρη. Αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσουν τα λαμπερά πράγματα, πήρα και το άλλο κολιέ, το οποίο είναι. Δύο-τρία μαζί. Διαμαντερισμένες αλυσίδες, ναι. Το πολύ σειρό κολλιέ μας. Μ' αρέσει αυτό το διαμαντερισμένο που λέει που μου κάνει αυτή τη γυαλάδα, σαν να υπάρχουν μικρές πετρούλες επάνω. Μου άρεσε πάρα πολύ και στην τελευταία μας εμφάνιση που μου είχαν φέρει μια σειρά. Ακριβώς, εδώ. Αυτή είναι εδώ τη σειρά. Που πάλι το έβαλα γιατί. Γιατί αυτό είναι το πιο ισχυρό από όλα που δίνει φως σε αυτά που φοράω. Δηλαδή, το χέρι μου, αν κουνιέται, αυτό που αστράφτει είναι αυτό. Μπορεί να μην το καταλαβαίνετε γιατί φοράω πολλά, εγώ όμως το καταλαβαίνω και ξέρω τι είναι. Το ίδιο λοιπόν υπάρχει και σε αλυσίδες για το λαιμό, που θα τα δούμε σε λίγο. Να φύγουμε από αυτή τη σειρά. Ή πιστεύεις ότι πρέπει να δούμε κάτι ακόμα. Εδώ θέλω να δείξω και τη μεγάλη τάση που είναι οι σφαίρες επίσης, που είτε με ένα ανοιχτό είτε με ένα κλειστό. Για να το δω πρόχειρα εδώ. Το φοράω σωστά. Δεν το φοράω. Να το φορέσω. Όχι, να τα ξέρεις το φορέσω, να το δείξω θέλω μόνο. Δίνει πολύ λάμψη κοντά στο πρόσωπο. Mm, είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Δείτε και αυτό που είναι αυτό που φοράω, αλλά σε πιο σκούρο. Να το δείτε στο δέρμα για να καταλάβετε τη διαφορά το ένα με το άλλο. Εμένα μου αρέσουν τελικά αυτά τα πιο σκούρα. Μ' αρέσουν πολύ. Μ' αρέσει και το ανοιχτό. Αλλά δείτε και το πιο σκούρο τι ωραίο που γράφει. Να δούμε και εδώ τις αλυσίδες μας. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, ναι, βεβαίως να δούμε. Πού? Λοιπόν, εδώ να συνεχίσουμε στην ίδια συλλογή που λάτρεψες εσύ και λάτρεψαν και όλες οι φίλες μας βασικά. Εδώ υπάρχουν και άλλα σχέδια σε βραχιόλια. Εσύ τώρα αυτό ροζ μαύρο νομίζω σου ταιριάζει αφάνταστα. Εγώ θέλω να βάλω το τελείως έντονο χρυσό, το ροζ χρυσό μέσα στα ασήμια μου. Είχα βάλει το άλλο, το πιο light, το χρυσό, το κίτρινο ας πούμε, αλλά κοιτάξτε και με αυτό. Κοιτάξτε το. Κοιτάξτε πώς δείχνει. Δεν υπάρχει. Για μένα είναι. Και το μαργαριτάρι. Πολύ κλασικό σχέδιο. Το αγαπάμε πάρα πολύ. Να το. Ναι. Φωτίζει και μόνο του το πολύ χέρι. Πολύ όμορφες σειρές αυτές. Να, και άλλα δαχτυλίδια. Mm-hmm. Βλέπετε. Πάλι στα ίδια. Περίπου σαν κι αυτό. Μόνο που εδώ βάζεις ένα μαργαριτάρι, το κάνεις λίγο διαφορετικό. Ξερτάται τι στυλ γυναίκα είσαι. Ναι. Πώς θες να είσαι. Αν είσαι λίγο πιο μοντέρνα, πας εδώ. Αν θες και μια εσάνς λίγο πιο κλασική. Παίρνεις και αυτό με το μαργαριτάρι. Ή ακόμα καλύτερα, τα μπερδεύεις και κάνεις, ξαναλέω, τη δικιά σου σειρά. Τη μοναδική. Ακριβώς. Προχωράμε. Λοιπόν, πιο δίπλα. Να δούμε εδώ. Ναι, να δούμε εδώ και να σου πω ποιο εγώ με το που το είδα είπα ναι. Αυτό θέλω να φορέσω. Αυτό. Αλλά θα με δέσμευε μετά και δεν θα μπορούσα να φορέσω και λοιπόν, τα υπόλοιπα. Να σε βοηθήσω. Δείτε το αυτό. Ένα. Υπέροχο, μοναδικό σχέδιο που με γυρνάει σε εποχές που δεν έχει ζήσει κανείς μας. Πολύ άλλες. Πραγματικά υπέροχο. Αρχαιολινική έμπνευση ακριβώς. Από ασήμια 925 επίσης. Ματ. Είδατε το πώς δείχνει αυτό. Πόσο ωραία γράφει στο σώμα. Μισό λεπτάκι γιατί μας έχει φύγει. Ναι. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Ωραία. Αυτό θα έπρεπε να βάλω μόνο αυτό και τίποτα άλλο. Αλλά μόνο αυτό και τίποτα άλλο πραγματικά έκανε τη δουλειά του τέλεια. Είναι καταπληκτικό. Να πώς μπορεί καμιά φορά πολύ. ένα κόσμημα μόνο, ένα κόσμημα να σου αλλάξει και το ύφος όλου του ρούχου. Να στο κάνει πιο βραδινό, πιο καλό, πιο πολλά. Με ένα κόσμημα μόνο. Απίθανο. Και πού τώρα αυτό το ίδιο που το βλέπετε σε αυτή την περίοδο, πού τώρα αυτό να στο βάλω και καλοκαίρι, να έχουμε λίγο μαυρίσει, να έχουμε λίγο τη λάμψη του ήλιου, ακόμα και το πιο. Χειμώνα με ένα ζιβάγκο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, πολύ αλλά λέω, θέλω να το σκεφτούν και καλοκαίρι. Λοιπόν, και εδώ, με λεπτές γραμμές από τα φύλλα και πίσω κάθε φύλλο έχει χαραγμένη μια λέξη. Αυτό είναι ξεκάθαρα δικό σου, beauty. Beauty. Πολύ ξεκάθαρα ωραία. Ξεκάθαρα δικό σου. Τα άλλα τι γράφουνε, για να το δω και πάνω στο, λοιπόν. Στο φόρεμα το χρώμα. Πάρα πολύ ωραία. Φοριέται και από τις δύο όψεις ακριβώς. Ασήμια 925 και ματ και πάλι. Λοιπόν, έχουμε λέξεις love, έχουμε fidelity και βέβαια στα καταστήματά μας έχουμε πολύ μεγαλύτερη ποικιλία. Λοιπόν,
Ναι, αυτά είναι τα χρυσά μας. Και βέβαια να τα δούμε, αλλά δείτε και αυτά. Σαν τα δαχτυλίδια σου. Είναι σαν τα δαχτυλίδια μου, μισό λεπτάκι. Πάντα θέλω, μ' αρέσει τα κοσμήματα να τα βλέπουμε στο δέρμα. Δείτε το κι αυτό. Είναι τόσο λεπτή η αλυσίδα που σχεδόν δεν τη βλέπετε στο λαιμό. Θα βλέπετε μόνο αυτά τα δύο κρεμαστά. Και το ένα σε αυτό το υπέροχο φέρνησες μαύρο χρώμα και από πάνω το χρυσό με όλη τη γυαλάδα. Καλά, δεν υπάρχει. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ λεπτό. Σχέδιο. Πάρα πολύ σικάτο κατά τη γνώμη μου. Τρομερή συλλογή. Και λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε και σε αυτά. Ακριβώς. Εδώ είμαστε σε χρυσό 18 καρατίων, με εξαιρετικά φινιρίσματα. Και έντιμα. Κοιτάξτε το. Και μαζί έντιμα, πραγματικά. Επίσης, με το άλλο μας βραχιόλι. Μην το φοβάσαι. Και αυτό πολύ όμορφο. Ελένη, θέλεις να δοκιμάσεις και τα δαχτυλίδια που θα δείχνουν πραγματικά φυσικά φανταστικά. Να βγάλω λίγο μόνο αυτά, για να μην μπερδευόμαστε. Ωραίο. Αυτό. Α, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο δαχτυλίδι. Είναι μια εμφάνιση που κάθε γυναίκα πρέπει να έχει στη συλλογή της ένα τέτοιο κόσμημα. Υπέρκομψο. Και τα σκουλαρίκια είναι πολύ ωραία και πολύ... Σκουλαρίκια, ναι. Πολύ ιδιαίτερα. Και το κολιέ. Σε κοντινό σκεφτείτε το, γιατί αυτό δεν είναι κρεμαστό. Δείτε το πόσο διακριτικό, πόσο σικάτο, πόσο ωραία δείχνει. Δίνει αυτό το φως κοντά στο πρόσωπο που το χρειαζόμαστε. Ναι. Πολύ όμορφο και πολύ ιδιαίτερο. Μια και εμφάνιση αυτό από μόνη της αυτή η συλλογή. Και το κολιέ με τη διαμανταρισμένη την αλυσίδα με πάρα πολύ λάμψη. Τώρα φοράω πάρα πολλά και δεν μπορούν να φανούν. Ναι. Και να και προλάβουμε εδώ, να πούμε δύο ακριβώς λόγια για αυτά που πάντα μου αρέσει να λέω όταν έχω κοντά μου την εταιρεία Λαλό. Εδώ μπορείτε να βρείτε πραγματικά μια σειρά από δαχτυλίδια για να κάνετε την πολυπόθητη πρόταση στην αγαπημένη σας ή να διαλέξετε ένα κόσμημα που θεωρείτε ότι της ταιριάζει και που πραγματικά είναι προσεγμένο, ιδιαίτερο, όμορφο, σε τιμή για αυτό που παίρνεις πολύ καλή. Ακριβώς. Είναι λίγο πιο ακριβά από τις άλλες σειρές που παρουσιάσαμε, όμως εδώ πάμε για άλλο σκοπό, είπαμε. Είναι άλλο πράγμα εντελώς. Είμαστε σε χρυσό 18 καρατίων, διαμάντια, πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους. Ορίστε. Το δεν είναι αυτό δαχτυλίδι για τέτοιες περιπτώσεις που σας λέω. Αν δεν είναι αυτό, τότε ποιο είναι. Πω, που ταιριάζει και με το φόρμα που φοράω, είναι απίθανο πραγματικά. Και τα ίδια και σε σκουλαρίκια. Δείτε τα σκουλαρίκια. Πάρα πολύ μ' αρέσουν. Τι είναι αυτά τώρα, τι είναι. Λοιπόν, 18 καρατίων χρυσός με διαμάντια και τοπάζ. Κεντρικό και London Blue τοπάζ στο χέρι σου. Το δαχτυλίδι. Αυτό πολύ μ' αρέσει, ταιριάζει με το μάτι μου. Ταιριάζει, φάνταστα. Τα αγαπημένα μου σχέδια. Πάρα πολύ όμορφα. Υπέροχα. Λοιπόν, κάπου εδώ δυστυχώς για μένα πρέπει να κλείσω. Λοιπόν, θα αλλάξω και δαχτυλίδι. Να πούμε ότι οι φίλες μας μπορούν να βρουν στο www.lilalo.com όλες μας τις συλλογές και τα κοσμήματα και βέβαια σε όλα μας τα καταστήματα, σε όλη την Ελλάδα, εταιρικά και συνεργαζόμενα, μπορούν να έρθουν γιατί αλλιώς είναι όλα φορεμένα όταν τα βλέπουν και αλλιώς είναι απλά στο site. Ακριβώς. Εγώ θα ήθελα να τα φορέσω όλα να τα δαχτυλίδια. Να τολμήσουν να έρθουν να τα δοκιμάσουν. Πω. Λοιπόν, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Μου χτυπάνε κουδούνια και πόρτες. Εγώ φεύγω, εσείς κάνετε like. Γιατί έρχομαι να δώσω τα δώρα σας, που είναι ξεχωριστά, υπέροχα, μοναδικά και με την υπογραφή της εταιρείας Lilalo. Δεν πρόλαβα να το βάλω, αλλά κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Μιλάμε αριστούργημα. Πω, και αυτό το χρώμα μου πάει. Παρότι είναι μοβ, δεν είναι μπλε, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Απίθανο, ξέρετε τι ωραίο που θα δείχνει στο δέρμα. Το βλέπετε σε δέρμα προσώπου. Εδώ θα το βάζαμε. Και θα ήταν σαν ένα δάκρυ. Ένα δάκρυ με χρώμα, ένα δάκρυ έρωτα, ένα δάκρυ αγάπης, ένα δάκρυ πάθους. Ένα δάκρυ. Το δάκρυ από το Lilalo. Λοιπόν, εγώ τα δώρα, κορίτσια, τα έδωσα για να μην λέτε ότι μόνο εγώ βρίσκω τι μ' αρέσει και τι δεν μ' αρέσει. Σε όλους σας βρίσκω και πάντα διαλέγω αυτά που μ' αρέσουν και για εσάς. Εδώ βρήκα πολλά και εσείς τα βρείτε πολύ περισσότερα αν κάνετε τη βόλτα στα μαγαζιά. Τώρα που είναι καλή περίοδος, κάνετε τη βολτούλα σας, βρείτε, διαλέξετε. Και για εσάς και για εκείνους που θέλετε να ευχαριστήσετε και να ικανοποιήσετε. Γιατί το δώρο αυτό είναι και να θυμάστε πάντα ότι τα δώρα που κάνουμε στους άλλους πιο πολύ χαρά δίνει σε εμάς. Βλέπουμε τη χαρά μέσα στα μάτια τους. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
See you will be.